Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Συγγνώμη, αργήσαμε λίγο. Βλέπαμε το μάτς, να πούμε, και από την πολύ την κίνηση που είχαν τα καφενεία στην Τούμπα για να δουν τον Ολυμπιακό. Οι παοξίδες περιμέναν να δούμε, να, μετά τις ήττες με Ολυμπιακό και με την ισοπαλία, την ήττα με τον Ολυμπιακό και την ισοπαλία με τον Ηρακλή. Επιμένω άλλο να γελάσει λίγο το χιλάκι του, να πάει να φάει καμιά φάπα ο Ολυμπιακός. Τελικά το Ολυμπιακός δεν τρώει τη φάπα, αλλά εκείνο που βλέπω. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα και από μένα. Εκείνο που βλέπω είναι ότι τα μικρά τα παιδάκια, να πούμε, σήμερα που κάθισαν στις οθόνες, είδανε πάλι ένα Ολυμπιακό να κερδίζει. Τους μπαμπάδες τους δεν τους άκουσαν να βρίζουν. Και στο καφενείο που ήμασταν με τον γιατρό, τον Πανιώτη. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, πάμε. Πάλι καλημέρα. Καλημέρα. Στον κόλ του Ολυμπιακού, 3-4 σηκώθηκαν να πάνε, έτσι. Πόσα άτομα είμαστε στο καφενείο, ήμασταν 15 άτομα. Ναι. 12-13. Οι τρεις σηκώθηκαν να πάνε. Και περισσότερο. Ένα πιτσιρικά εκεί, ναι. Και στα δοκάρια, βέβαια, τη Δυναμό, σηκώθηκαν κάτι παοξίδες να πανηγυρίσουν. Αλλά γενικά είδα ότι δεν είναι αυτό το πράγμα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, να περιμένουμε να χάσει ο Ολυμπιακός, να φάει τη φάπα, να βάλει τα κλαρίνα ο Μανούσης, να χαρεί, ξέρω εγώ, ή άλλη παραγωγή παοξίδες για να χαρούνε. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μοιρασμένο η τραγικότητα της ιστορίας είναι ότι ακόμα και αν έκανε ο Ολυμπιακός σήμερα, δεν θα έβλεπα κόσμο να διαμαρτύρεται, να φωνάζει, να γουστάρει, να χαίρεται. Δεν το είδα αυτό. Δηλαδή, περνάμε σε μια εποχή, αυτό είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για τη Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα, να μην οργίζεται πλέον ο παδός του ΠΑΟΚ, να μην στεναχωριέται με ήττα του Ολυμπιακού και να μην λυπάται, ξέρω εγώ, με το αντίθετο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτό που διακρίνω είναι ότι ο Ολυμπιακός με τις συνεχόμενες καλές εμφανίσεις του στην Ευρώπη και με ένα ΠΑΟΚ ο οποίος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί, έχει φύγει σε επίπεδο Ολυμπιακός. Σε επίπεδο, δηλαδή, τι θα πει σε επίπεδο. Κάτσε να βάλω το τηλέφωνο στο αθόρυβο να μην με ζαλίσουν. Τι θα πει. Θα πει ότι γίνονται δύο φάσεις, να πούμε. Στο 77 δεν δίνει ένα χέρι μέσα στην περιοχή μπέναλτι στην Δυναμό. Και στο 93 δεν δίνει δεύτερο χέρι μπέναλτι πάλι μέσα στην περιοχή υπέρ τη Δυναμό. Δύο φάσεις δηλαδή. Καλά, πέφτει και ένα στο 80. Πάει να εκμεύσει το πέναλτι. Ποιος ήταν, να δεις. Ο Σουντάνη ή ο Σουντάνη δεν ήταν. Ο έξω δεξιά που τον έδωσε κάρτα. Ο έξω δεξιά τη Δυναμό που τον έδωσε κάρτα. Ναι. Δηλαδή παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη σε Άρσεναλ και Δυναμό έξω και τα αμφισβητούμενα να πούμε τα παίρνει αυτός. Χώρια που τα φάουλ όλα είναι 50-50, οι κάρτες 50-50 κτλ. Δηλαδή τον Ολυμπιακό τον αντιμετωπίζουν στην Ευρώπη σαν μια εισάξια ομάδα ευρωπαϊκή, ενώ ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα αντιμετωπίζει τους μικρότερους με καλή διαιτησία. Δηλαδή έχω κατορθώσει κάποτε, ο Ολυμπιακός δεν έχει καλή διαιτησία στην Ευρώπη. Και όταν, ας πούμε, μέσα στη Ρεάλ είχε γίνει ιστορία τότε με τον Ματζουράκη που διαμαρτυρόταν και τα λοιπά, άρχισε ο κόσμος να λέει πώς είναι να είναι αδικία όταν αδικείς και δέχεσαι την αδικία. Να νιώσουν και αυτοί οι μουρεσκά πώς είναι να είσαι αδικημένος. Εδώ βλέπω η Δυναμό Ζάγκρεπ τελειώνει το μάτς και πέφτουν 3-4 ντοματέοι πάνω στον διαιτητή για πέναλτι στο 93, που ένα από τα δύο μπορούσε να το δώσει. Δύο χέρια για να μέσα στην περιοχή, έδρα είναι. Εντάξει. Και ο προπονητής εκείνος που μοιάζει με τον Σαργκάνη, με τον Σαγόνι, εκείνο το μεγάλο, ξεχνάω το όνομά του, της Δυναμό, ποιος το πάλεψε κι αυτός, να πηγαίνει και να διαμαρτύρεται κτλ. Δηλαδή, σαν να βλέπεις τώρα το Ματζουράκι να μου στην Καλονή, να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στο διαιτητή και να λέει τι είναι αυτά που δίνεις. Ένα τέτοιο στυλ, να πούμε. Λοιπόν, 9:55 και ενώ μήνυμα 54-3-40, σου είπα άντερ θα είναι η Arsenal. Ναι. Τα ταγάρια που οι στοιχηματζίδες τι δώσανε, 4-6 γκολ, over κτλ. Το πρώτο μπήκε στο 70, έτσι. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Μπερδεύτηκε η κατάσταση τώρα. Ναι. Τον Ολυμπιακό δεν το συνέφερε αυτό. Τέλος πάντων, θα πούμε πολλά πράγματα. Γιατρέ μου, τι γίνεται με το βελονισμό, λιπομέτρηση που γίνεται το κόκκινο, τον κάνεις. Και εσύ και να έρθεις και ο κόκκινος μαζί. Ναι. Το λίπος από πού θα το μετρήσεις, από το κεφάλι. Όχι. Με έναν ειδικό τρόπο έχει. Στο κεφάλι μετριέται το λίπος. Όχι. Δεν έχει λιπομετρητή εκεί πέρα, να μου. Όχι. Ολικό λίπος θα μετρήσουμε. Πώς το πες. Ολικό. Κολικό. Ολικό. Α, ολικό. Ναι, ναι. Ολικό δηλαδή από πού μετρέεται. Με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Στον άντρα, πού είναι το λίπος, γιατρέ μου, πού μου μετριάζεται περί συνήθως. Κεντρική παχυσαρκία στον άντρα. Δηλαδή κεντρική, δηλαδή. Περισσότερο σκυλιά. Είναι το κακό λίπος που δημιουργεί και. Εφράγματα.
Ναι, όλο τον καρδιακό κίνδυνο το οποίο έχουμε φράγματα, κεφαλικά, υπερτάσεις. Και τους καρκίνους το έντερο, τους έχει αυτό το ζωικό λίπος, δεν μου το σπλαχνικό λίπος. Περισσότερο. Ε, σπλαχνικό λίπος. Και κληρονομικότητα και άλλο. Ναι. Ναι. Οπότε κάνουμε έλεγχο, check-up. Ναι, κολονοσκοπίζει μετά το 40 έτους ηλικίας. Εγώ που κάνα δύο. Καλά κάνεις. Την τρίτη πότε την κάνω. Μετά τα 50. Γιατί δεν το κάνω μετά τα 50. Κάθε 2-3 χρόνια. Σε 43 πήγα και σε 45. Ναι, μετά τα 50. Εντάξει. Μετά τα 50. Δηλαδή, αν πάω τώρα θα είναι υπερβολή. Νομίζω ναι. Δεν ξέρω ότι τα ευρήματα της πρώτης κολονοσκοπής. Θα τα συζητήσουμε τώρα. Όχι, γιατί στα 43 είναι δύο πολυποδάκια. Τα βγάλαμε. Ναι. Στα 45 καθαρού. Και στα 47 τώρα. Ξέρω να πάω. Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο, ναι. Βρήκα ένα πολυποδάκι. Μπράβο. Είναι κανένα βρικόλακα μικρό. Σωστά. Βγαίνει ο βρικόλακας ο μικρός. Ναι, ναι, ναι. Αν τον αφήσει ο βρικόλακας γίνεται θηρίο. Ναι. Και μετά ξαπλώνεται να πούμε. Μερικοί πολυποδάκια, όχι όλοι. Μερικοί πολυποδάκια, όχι όλοι. Τι θέλει αυτό το παιδί. Πού είναι ο καφέ, γιατί ο γιατρός. Όχι, όχι. Ναι, ρώτησε εγώ. Όνειρα. Να μην χυθούνε. Τι χύνουν εδώ. Ποιο τα χύνει. Ποιο τα χύνει. Καμπόρα τα χύνει εδώ πέρα τα. Τρέλα. Όχι, δεν νομίζω. Καμόρα είναι αυτό. Ναι, εγώ ξέρω, ναι, ξέρω εγώ πώ δεν ξέρω, τι να μην ξέρω, γιατί να μην ξέρω. Γιατρέ, συνέχισε λοιπόν να πούμε τα ιατρικά, να πούμε και εδώ τον Ολυμπιακό σήμερα, να πούμε και άλλα πράγματα. Ναι. Εκεί είπα ο Κάρα την Πέμπτη παίζει. Mm-hmm. Εδώ ο κόσμο δεν θα έχει πολύ, ήταν απογοητευμένο. Προβλήματα στην ομάδα, ο προπονητή, τον Αντάλ, θα τα πούμε όλα. Εντάξει, για λέγε. Για τον Ολυμπιακό. Όχι για τον Ολυμπιακό, για το τοπικό λίπο, λε το άντρο. Ναι. Ναι. Εκεί μαζεύεται δηλαδή. Ναι, ενώ οι γυναίκες έχουν περιφερειακό λίπος. Δηλαδή βλέπεις κάτι άντρες οι οποίοι έχουν λεπτό πρόσωπο, λεπτό σκελετό κτλ. Και αμολάνε να μπουν γύρω-γύρω τα πάχυτα. Έτσι. Ναι. Ναι. Οι άντρες έχουν κεντρικό ενώ οι γυναίκες περιφερειακό. Είναι το καλό λίπος που λέμε. Δεν το κατάλαβα αυτό. Εξήγησε. Πώ λέμε στα ψωμάκια δεξιά-αριστερά. Κάνουν ψωμάκια οι γυναίκες. Ναι, αυτό δεν είναι. Ναι, μπράβο. Ναι. Δεν είναι υπεύθυνο για καρδιακό κίνδυνο αυτό, ναι. Αυτές δεν πάθαιναν κάτι. Όχι, όχι. Αλλά μετά τα 50 και αυτές έχουν αναπόθεση λίπους στην κοιλιά. Γιατί? Αλλάζουν και μετά την εμμηνόπαυση. Ναι. Αλλάζουν και ζουλέονται, τρελαίνονται εκεί. Και αυτό. Χαζεύουν, τι και κάνουν. Αυτό, όχι. Έχουν και κανένα χρόνο κάποια συμπτώματα. Τι είναι τα συμπτώματα, ζεσταίνονται. Ευερεθιστότητα, νευρικότητα, ναι. Εξάψεις. Εξάψεις, ναι, νεύρα. Ναι, νεύρα. Λίγο μακριά. Μακριά, ε? Ναι, ναι. 50, δηλαδή σαβουριάζουν. Έμπρε, ναι, ναι. 48, 50, σαβουριάζουν. Μάλιστα. Τι λένε, φίλε. Τέτοιο ναι. πράγμα. Ναι. Ο άντρας κλιμακτήριο πότε περνάει. Επισήμως ποτέ, αλλά ανεπισήμως. Κάποια στιγμή και αυτό 45 με 55 εκεί μέσα. Τώρα είμαι στην ηλικία. Είσαι λίγο επικίνδυνος. Είμαι επικίνδυνος. Ναι, ναι. Νευρικός δηλαδή. Τι... Τώρα ο καθένας με το μυαλό του. Πώς το περνάει αυτό ο άντρας, τι κάνει, δηλαδή, τι συμπτώματα έχει. Δηλαδή, αυτό καούρι. Μπορεί να έχει κάποια κατάθλιψη, να την περάσει. Κατάθλιψη. Ναι, ναι, ναι. Κατάθλιψη. Είναι τη μέση ηλικία. Δηλαδή... Τι παθαίνει η κατάθλιψη, δηλαδή. Τι... Μπορεί να είναι λίγο κλειστό, λίγο συναχωρημένο. Κλειστό, ναι, 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 ναι. Έχει τα νεύρα του. Ναι, εγώ που ήμουν νευρικός μικρός. Και... Εσύ δεν νομίζω να έχει κατάθλιψη. Δεν θα έχω. Όχι. Δεν θα περάσω. Όχι. Άλλα πράγματα θα. Άλλα ίσως. Ναι. Ναι. Το box ναι. κάνει καλό. Το πολύ box. Καλό. Καλό ναι. Η άσκηση κρατάει σε φόρμα. Ναι. Σε φόρμα. Ναι. Ωραίος. 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 Λοιπόν. Για το Δέλα τώρα θα πούμε δύο λόγια. Πριν πούμε για το Δέλα. Εσύ θα μας βοηθήσεις εδώ δύο. Να κάνουμε δύο. Για δύο φίλους. Δύο φίλους, τι θα τους κάνουμε αυτούς. Διακοπή καπνίσματος. Θα τους διακόψουμε το κάπνισμα. Ναι. Μια απόλαυση δηλαδή που έχουν φουκαράδες θα τους διακόψεις. Αν θέλουν βέβαια. Θα τους κάνουμε καλό. Ναι. Ναι. Τι κάνει ακριβώς, δηλαδή, τι κάνει. Ο προβλητισμός κάνουμε λίγες συνεδρίες. Συνεδρίες το λένε. Συνεδρίες, ναι. Συνεδρίες, γιατί το λέτε τη λέξη συνεδρίες. Είναι μία ώρα που θα είσαι εκεί με τις βελόνες πάνω σου, ας πούμε. Ναι. Να, μία συνεδρία που λέμε βελονισμού κρατάει γύρω 40 λεπτά. 40 λεπτά, ένα ημίχρονο, ναι. Μπράβο, ναι. 45. Πόσες φορές πάνω κάτω έρχονται αυτοί για το διακοπή. Γύρω στις 5 φορές. 5 φορές. Και κάποια επαναληπτική να κάνουν. Ναι. Ναι. Αρκεί κάποιο να το θελήσει να αρχίσει το πρόγραμμα, ναι. να βοηθήσει και αυτό λίγο το. Τι λίγο βοήθεια και από αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι τα ποσοστά επιτυχία είναι πάρα πολύ ψηλά. Αν το θέλει δηλαδή και ο ασθενή. Μπορεί να καπνίσει τρία πακέτα και αν το πάει στο μισό, είναι επιτυχία ή θε εσύ όχι, διακοπή. Όχι, όχι, επιτυχία δεν είναι έτσι. Ναι. Α, δεν είναι επιτυχία. Όχι. Γιατί το μισό θα γίνει πολύ γρήγορα. Ένα, δύο. Α, το πα δηλαδή για ολική. Δεν είναι επιτυχία. Ναι, ναι, ναι. Ούτε το ηλεκτρονικό βέβαια. Το ηλεκτρονικό τι είναι γιατρέ το τσιγάρο, τι είναι αυτό. Επισήμως δε, ιατρικός δεν είναι αποδεκτό βέβαια γιατί τι κάνει, δεν έχουν γίνει και απαραίτητες έρευνες μακροπρόθεσμα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο έχει βγει τώρα. Αν κάνεις κανένα καρκινάκο και από δεν αυτό. Δεν ξέρεις, ναι. Ναι. Υπάρχει εισπνέων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί, είναι περισσότερο εμπορικά σκευάσματα. Ναι.
Δεν ξέρουμε δηλαδή την ποιότητα. Όχι. Και τι, ναι. τι μέλλον είναι με αυτά. Ούτε για τα κινητά ξέρουμε. Μπράβο. Υπάρχουν πολλές έρευνες, αλλά δεν είναι επισήμως νομίζω. Καλά, οι έρευνες τώρα που γίνονται τώρα μπορεί να και μούχτι, γιατί του λένε μη λέτε. Ναι, ναι. ναι. Όλα ούτε για τις κεραίες, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι. Δεν ξέρεις. Σίγουρα υπάρχουν ηλεκτρομαγνητικά παιδεία. Ναι. Ναι. Καλό είναι να μιλάς για το κινητό μακριά, δηλαδή στο ένα μέτρο. Ναι, είμαι hands free. Εδώ καλά είναι. Εδώ καλά δεν είναι. Ναι, ναι. Ναι. Μακριά από το μακριά. Δωμάτιο, στον ύπνο. Ναι. Στον ύπνο το αφήνεις κάτω στο πάτωμα. Κλειστό και σε άλλο δωμάτιο για να είσαι σίγουρος. Α, σε άλλο δωμάτιο. Ναι, και κλειστό. Κλειστό κάτω στο κρεβάτι, όχι. Όχι. Σε άλλο δωμάτιο. Έτσι. Ακόμα και η τηλεόραση έχει ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Δηλαδή να πάρω ξυπνητήρι το παλιό που έχει για μέσα μέτρα. Πριν καλύτερα. Θα πάω να πάρω από το Use Room κάνα τέτοιο και θα τα αφήσω. Γιατί με ξυπνάει το κινητό το πρωί. Όλοι το έχουμε κάνει και ρολόγια. Το κάναμε ρολόγια και τα λοιπά. Χρονόμετρο. Πάμε κάνουμε τζόγκινγκ και αυτά και τα λοιπά. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο να κάνουμε τι έγινε άνεξο. Λοιπόν, Μωρικάμπια λέει δίνει 3 λεπτά καθυστερήσει, γίνεται φάουλ στο 92 και 40, εκτελείται στο 93 και 40, γίνεται κόρνερ και το λύγει στο 94 και 47. Για ποιο λέει αυτό, τι λέει αυτό, δεν ξέρω. Για τον Ολυμπιακό, με λες. Α, τον Ολυμπιακό. Θα ανέβει ο Άρης, φίλε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα. 54.3.40. Λες. Κάπνισμα. Ναι. Κάπνισμα και το ονοματεπώνυμο σου. Μπράβο. Α στείλουν οι φίλοι. Δύο στέλνεις. Φίλοι θα είναι τυχεροί. Δύο φίλοι θα είναι τυχεροί. Ναι. Θα έρθουν στην Εγνατία 40. Εγνατία 63 στο 63. Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Στο κέντρο της πόλης. Ναι. Ναι. Στο κέντρο της πόλης. Ναι. Εκεί στο κέντρο της πόλης. Κάτω από την Αγίου Δημητρίου. Όχι πάνω είναι. Με Αριστοτέλους. Εγνατία με Αριστοτέλους. Μαζεμένοι γιατί πολύ στιγμή. Έχει, έχει. Συνήθως είστε εκεί πέρα οι καστρατερολόγοι περισσότερο. Εσύ είσαι. Παθολόγος διαβητολόγος. Παθολόγος διαβητολόγος. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είδα ένα Ολυμπιακό σήμερα ο οποίος είχε τακτική, είχε στρατηγική, είχε πάρα πολύ καλή πειθαρχία στις γραμμές του. Τον Αελεμπανταλουή με τον Μπάρντο και τον Μαζουακού με τον Σεμπά. Στα 15 μέτρα, 18 μέτρα. Το Σιώβα με τον Κασάμι και το Ποτία με τον Μιλιβόγεβιτς στα 15 μέτρα. Ένας Ιντέγε που ψιλοερχότανε και ένας Φορτούνης που δεν έρχεται ποτέ σαν τρίτος, σπάνια. Έρχεται δηλαδή σε. Και αυτό και το κουσούρι του να πούμε, δεν είναι ο σκύλος κτλ. Σήμερα τον έκανε αλλαγή γιατί είχε έναν εγωπαθισμό. Είχε έτσι μια εγωπάθεια. Με κάτι πάσες που δεν έδωσε, με κάτι. Διεισδύσεις που έκανε, κάτι σουτ που μπορούσε να έχει καλύτερο αντίπαλο, καλύτερο συμπαίκτη δίπλα κτλ. Διαμαρτύρηθηκαν οι συμπαίκτες του για μη καλές πάσεις κτλ. Και τον πετάει έξω και βάζει τον Τζόρι. Εκεί πάνω έκανε μια φανταστική αλλαγή αυτός, γιατί ο Τζόρι ξεκούραστος έχει άλλη ποιότητα από το Φορτούνι και μπορεί να κρατήσει καλύτερα και την μπάλα, μπορεί να ανεβάσει καλύτερα την ομάδα και έβγαλε και επιθέσεις κτλ. Πολύ καλό ο Κασάμι με τον Μιλιβόγεβιτς, ιδιαίτερα ο Κασάμι, ο οποίος έρθε και πάρα πολλές φορές σε ρόλου. Ανάμεσα στο Σιώβα και στον Ποτία. Πάρα πολύ καλός ο Μαζαχού πίσω, ιδιαίτερα. Πήγαν πάρα πολύ καλά αυτοί απέναντι στον Σουντάν και τον Φερνάντες. Μετά τον έκανε αλλαγή, έβαλε τον Μπιάτσι στο 60. Πάρα πολύ καλή. Η μόνη μου αυτή ένσταση ήταν στον Ελεμπανταλού, ήταν ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο έκανε τσαφ, πολλά λάθη. Όχι καλά ανεβάσματα κτλ. Και εκεί λέγαμε ότι γιατί δεν έβαλε το Σαλίνο. Το Σαλίνο τον οποίο τον πέταξε στο 83 σαν τρίτο χαφ στη θέση του Πάρντο, ο οποίος είχε κάνει εσωτερική αλλαγή δεξιά και πήρε πολλές κούρσες από δεξιά, πήγε καλύτερα. Δεν έβαλε το Σεμπά, έκανε πολλές καλές κούρσες ο Πάρντο. Εκείνο που θέλω να πω και ιδιαίτερα στους φίλους του ποδοσφαίρου και τους παοξίδες, προτιμώ τον Ιντέγε με λιγότερα λεφτά να μου κάνει κούρσα στην αντεπίθεση και στο χώρο και τέτοιο πλασάρισμα. Παρά να έχω τον Μπερμπάτοφ να κάνει ας πούμε στιλιστική παρουσία στην Τούμπα και εκτός έδρας. Προτιμώ τον Ιντέγε λοιπόν σε μεγάλη συμμετοχή εκτελέσεις και όχι χαφ που θα έρθει να κάνει την πασούλα για να πει εγώ βγήκα και έκανα απατεωνίστηκα το passing game. Κανονικά σαν τέταρτος να έρθει να μαρκάρει, να πάρει την μπάλα, να τη δώσει, να φύγει στο μεγάλο χώρο, να χωθεί στην περιοχή, να τον προλάβουν στο τσαφ. Τέτοιο στυλ σεντερφόρ. Η εκτέλεσή του ήταν φοβερή. Έβαλε ένα μαγικό γκολ. Ήταν ένα φανταστικό γκολ με βαθμό δυσκολίας και στην κούρσα που έκανε. Αλλά ιδιαίτερα από τη γωνία που έκανε το σουτ, οι πιθανότητες να μπει ήταν λιγότερο από 10%. Γιατί εκεί πέρα φέρει και ευθύνη ο τερματοφύλακας γιατί το τρώει από την κλειστή του γωνία, ο Εδουάρδος. Πολύ καλή και η τρίτη αλλαγή που όταν είδε στα σέντερ μπακ ότι αυτοί γεμίζανε. Σιώβας και Ποτία πήγαν πάρα πολύ καλά. Ο Ποτία.
ανεβασμένο. Ναι, έκανε κάτι λαθάκια. Έκανε κάτι λαθάκια και εκεί προ το τέλο πρέπει να κουράστηκε αυτό. Έπεσε κάτω, τον τράβηξε ο Σιώβα, τον πρόλαβε στο τσαφ. Πετάει και τον Ντακώστα στη θέση του Σεμπά και τον κάνει τον Ολυμπιακό, τον δένει. Όχι όπω ο Δέλλα πήγε να κάνει τι αλλαγέ νωρί, να πάρει ρίσκα κτλ. Πάρα πολύ νωρί και βαγεί τα 4 και έχασε και τη δουλειά του. Γιατί με ένα 0, άμα έχανε ο Δέλλα, δεν θα την έχανε τη δουλειά του. Στο 4-0 τη χάνει τη δουλειά του γιατί κάνει ρόμπα για τον μεγάλο μέτωχο και ρίχνει όλο το βάρο του κόσμου τη ΑΕΚ στο Μελισανίδη, ο Τσάμπα, ο Μάμπα. Τα βγάζουν ανακοινώσει Ολυμπιακέ, ενώ αν πήγαινε ένα 0 και έπαιρνε τι εντυπώσει, έχανε με ένα 0 και έλεγε να με όκοψε δυο φσά, ήταν ισοφάριζα και τέτοια. Στο 4-0 γελιότητα είναι η ανακοίνωση. Νομίζω ότι η ανακοίνωση μπορεί να έχει βγει και πριν το match. Τι υπολογίζανε να χάσουν 2-1-1-0, φάγαν 4 και ο Δέλλας αποτελεί παρελθόν και θα πάει λέει ο Μανολάς. Υπηρεσιακός. Και είναι και ευκαιρία του Ηρακλή με τον Μανολά που είναι μακριά από το ποδόσφαιρο χρόνια. Ο Παπαδόπουλος του Άβελ να μπορέσει εκεί πέρα να στήσει μια ιστορία, να πάρει τουλάχιστον ένα πόντο, γιατί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Ηρακλή να παίζει μετά τον αντίπαλο του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Είμαι Αριανός και μ' αρέσει ο Ολυμπιακός. Είναι κακό. Όχι φίλε, δεν κάνεις. Το άλλο δεν το διαβάζω. Αυτό ξέχασέ το. Λοιπόν, ο γιος του γραφικού κάνει καλή δουλειά δίπλα στον Πλατινί, το διαπλεκόμενο. Παιδιά, και εδώ προηγούμεθα. Πριν ένα χρόνο σας είπαμε ότι είχαμε παπαράτσι φίλο Αθηναίο και είχε πάρει φωτογραφίες τον Πλατινί. Φίλο Αθηναίο παπαράτσι, ο οποίος είναι, δουλεύει στο Σκάκι με τον Αλαφούζο. Ονόματα δεν λέμε. Λέει αυτοί τρώνε γαρίδες εκεί, γκόμενες του στέλνει και τα λοιπά. Μάγκας ο Μαρινάκης. Μάγκας! Εγώ το λέω. Μάγκας ο Γκαγκάτσης. Μάγκας ο Μαρινάκης. Μάγκας όποιος κάνει βρωμιές. Και δεν. Ξέρεις που τρελαίνομαι. Μη μου το παίξει αθώος. Όλα είναι για τη μαρμίτα. Πάμε στη βρωμιά, πάμε στην αλητεία. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα, είμαι αθώος. Κάνεις τη μαγιά. Πλακώνεις. Κάνεις, πας στο δικαστήριο, κάνει την κότα. Ή μην την κάνεις. Μην την κάνεις την κότα. Βρίζει, κάνει, ράνει ιστορίες. Μας έχουν τύχει και εμάς. Πάει στο δικαστήριο, γινόμαστε γλυκούλιδες. Κατάλαβες. Το κάνουμε και εμείς. Γινόμαστε πιο μαλάκι. Μας την πέφτουμε κτλ. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340, τι δίνουμε γιατρέ, Μπανιώτη. Ρωτάνε όλοι στην Κομωτινή αν έχει σχέση. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Το ρωτάνε. Εξάδελφος είναι, ναι. Χάρης ο Μπανιώτης. Καλή σχέση γιατί. Μακρινός είναι, εντάξει. Μακρινός, δεν παίζετε μικρή. Όχι, είναι αυτός από Κομωτινή. Εσύ από πού είσαι. Κρυαυρής Γιάννητσα. Το Μπανιώτης όπως πώς, για πες. Άλλο από εδώ, άλλο από εκεί. Αμοιραστήκατε. Ναι. Προφύγει. Όχι, Σαρακατσάνη. Σαρακατσάνη. Ναι. Ο Σαρακατσάνος τι είναι ακριβώς, για πες. Ελληνική φυλή. Ίσως και αρχαιότερη. Τι να σου πω τώρα. Οι Σαρκατσάνοι τι είναι, δεν τους ξέρω. Έχουν οικά τους τραγούδια. Ναι, είναι τα δημοτικά, τα κλαρίνα πλέον. Τραγουδάς κλαρίνα. Πολύ. Σοβαρά. Και χορεύω, βέβαια. Ναι. Δηλαδή σε γλέντι, α πούμε. Εννοείται, ναι, ναι. Α, τραγουδάς. Ναι, ναι. Σ' αρέσουν, γιατί στο αμάξι με βάλες ξένα κι άλλο. Εντάξει, σαν τα βάλω. Είσαι δηλαδή προοδευτικός εκεί που πρέπει, συντηρητικός εκεί που πρέπει. Μάλιστα, εντάξει, πολύ ωραία. Παράδοση. Εγώ που δεν καπνίζω. Να στείλω να κερδίσω καμιά συνεδρία για να το αρχίσω. Γιατί με αυτό το Μπάουκ δεν παλεύεται γιατρέ, λέει ο φίλος. Αυτό θα το κάνει ο Όλσεν. Ποιος? Θα το αρχίσει με τον Όλσεν. Ρε παιδιά, τι είναι, τραυματίστηκε ο Όλσεν. Πού, το τραυματίσανε, πήγε κανένα Μπάουκ τον έκανε καμία κολοτσιά, έπεσε κάτω. Έχουμε διάλειμμα. Όχι, και 34 αφού είναι, γιατί. Εντάξει, σωστό. Πάμε σε διάλειμμα. Ξέρεις ότι μετά τον τραυματισμό του Μανιάτη, ευτυχώς δηλαδή που τραυματίστηκε ο Μανιάτης και πήρατε εκεί πέρα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού τον Κασάμι, μεγάλη μεταγραφή, αν και δεν είναι στα καλά του, στα μεγάλα του, ας πούμε, πώς να στα πω, βιολογικά, για όσους Ολυμπιακούς ακούνε, βιολογική κατάσταση, ο Μιλιβόγεβιτς, ο Καμπιάσο και λέω, ο Καμπιάσο, αν και χωρίς τον Καμπιάσο δεν έφαγε ο Ολυμπιακός από τον άξονα ιστορίες, πήγανε να του τη βγούνε. Περισσότερο από τη μεριά του Νελεμπανταλουρί που βρήκαν εκεί μια αδυναμία. Εκεί ο Κασάμι έκανε βοηθητικά μαρκαρίσματα, βγήκε, έκανε τη δουλειά του εκεί πέρα κτλ. Γιατί αυτοί βγαίνανε με ένα Φερνάντες, με ένα Ρογκ. Ο Άντωνιτς περισσότερο έπαιζε πίσω, έκανε μετά στο δεύτερο ημίχρονο διαδρομές μεγάλες. Μια ομάδα η οποία
Εγώ απορώ πώς κέρδισε αυτή και αυτή κέρδισαν την Arsenal. Ναι. Εγώ απορώ πώς την κέρδισαν την Arsenal αυτή. Θα μου πει την Arsenal την κέρδισε και ο Ολυμπιακός, έτσι. Αλλά ποιο ομάδα, ποιο δεμένος ήταν ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι. Πιο πειθαρχημένος. Μπράβο, ναι. Με μυαλό, σαν ομάδα, με πάρα πολύ μεγάλη εγκεφαλική κουλτούρα, ας πούμε, δύναμη τακτική. Εγώ πιστεύω ότι στο δεύτερο γύρο στο Καραϊσκάκι αυτό το παιχνίδι είναι πιο ύπουλο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή εκεί πέρα, ίσως τη δει να πούμε πρώτος μάστορας, θα είναι λάθος αυτό. Αν και τα στοιχεία που φαίνεται ότι έχει ο προπονητής του Ολυμπιακού, εμένα δεν με κουράζει ο Ολυμπιακός, μου δίνει και θέαμα. Δεν μου έχει αυτή την πάσα τη μικρή, το στυλ του. Μικρή πάσα, μικρή πάσα, μικρή πάσα. Δεν οργανώνεται ο άλλος κτλ. Έχει τη γρήγορη πάσα, έχει τον ευνηδιασμό. Το βοηθάει το σύστημα της ομάδος του. Συγγνώμη, το υλικό της ομάδος του. Γιατί για να φύγεις με ταχύτητα θα πρέπει να έχεις στις πλευρές γρήγορους παίκτες. Ο Ολυμπιακός του δώσαν αυτό το προπονητή ένα πάρτο, του δώσαν ένα σεμπά, του δώσαν Ιντέγε που είναι γρήγορο σε τέτοιο. Παίζει και αριστερά. Παίζει και αριστερά, να κάνει την κούρσα, την έκανε από εκεί πέρα μεριά. Ο Φορτούνης, έχω μια αίσθηση λίγο για τον Φορτούνη, να ακούσουν οι Ολυμπιακοί λίγο που ακούνε την εκπομπή. Την είδε λίγο γκόμενος ποδοσφαιρικά, την είδε λίγο ηγέτης, την είδε λίγο. Ψιλοτενεκές είναι για ηγέτης στον Ολυμπιακό. Και ούτε είναι, ας πούμε, σε επίπεδα τσόρι, ντομί και σε ποιότητα. Ξεκίνησε καλά, εντάξει, ωραία κτλ. Σήμερα σωστά τον έβγαλε έξω και είδαμε ότι καμιά σχέση δεν έχει ο Φορτούνης με τον Τζόρι Ντομίγκες. Και εδώ τώρα, για αυτούς που παρακολουθούν ρεπορτάζ Ολυμπιακού και τα ξέρουμε και τα παρακολουθούμε όλα, είναι και ένας πονοκέφαλος του προπονητή. Πώς να τους χωρέσει και τους δύο μέσα. Μια σκέψη λοιπόν ήταν να ξεκινήσει σήμερα αντί του Σεμπά αριστερά, να βάλει το Φορτούνη. Λοιπόν. Και να βάλει τον Τζόρι 90 λεπτά εκεί πέρα. Θα ήταν λάθος αν το έκανε. Έκανε το σωστό. Έβαλε τον Φορτούνη που είναι στις φόρμες του στον άξονα. Οι κινήσεις του Φορτούνη είναι πάντα προς τα center back. Δηλαδή δεν χρειάζεται ο Φορτούνης στο αυτόν τον Ολυμπιακό να πλαγιάσει. Γιατί δεν παίζει με εσωτερικούς μέσους ο Ολυμπιακός με οχτάρια στις πλευρές. Παίζει με εντεκάρι καθαρό. Και με εφτάρι καθαρό που μάλιστα μπορούν να παίξουν και ανάποδα. Έχει αυτή την ευλογία ο προπονητής του Ολυμπιακού. Οπότε ο Φορτούνης, ο οποίος στη γραμμή χάνεται, μπαίνει βολίδα από το χώρο του κέντρου του γηπέδου και έρχοντας και πλάτη τον Μοζαακού ή τον Ελεμπανταλουή, ο Πάρντο όταν πηγαίνει σαν δεύτερος φορ ή ο Σεμπά όταν κλείνει, γιατί αυτοί κλείνουν και όλοι κάνουν και τέτοιες ωραίες κινήσεις, αναδεικνύεται ο Φορτούνης μέσα από το σύστημα. Αναδεικνύεται ο Φορτούνης. Δεν αναδεικνύει τον Ολυμπιακό ο Φορτούνης. Σήμερα λοιπόν το Φορτούνη εγώ τον είδα. Δεν ξέρω γιατί μαζί βλέπαμε το μάτς. Πήραμε τη Βυσσινάδα μας παρέα. Οπότε τι ήταν εκείνο που είπε εγώ. Σαγκουίνι, να μου αναψυκτικό, ωραίο. Είδα ότι την είδε λίγο, ξέρω εγώ, υπεράνω. Δεν ξέρω αν τον έβγαλε γι' αυτό. Γιατί εγώ που είμαι λεπτολόγος, κοιτάω τη λεπτομέρεια να πούμε. Γιατί όσοι δεν είδαν το μάτς, γιατί τα παιδιά τώρα μπορούν να έξω να δουλεύουν και τα λοιπά, όταν τον κάνει αλλαγή, εγώ αν είμαι ο Φορτούνης, πόσο χρονών είναι, 21, 22, πόσο το παιδί να είναι, γερό να είναι, και μπαίνει εκείνη την ώρα, ας πούμε, ο Τσόρι, θα πάω να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω, να τον δείξω ότι βγαίνω για να μπει μέσα ένα παιχταράς. Αυτός πήγε, κρύφτηκε, ούτε καν το χαιρέτησε. Λεπτομέρειες δεν που σας λέω τώρα εγώ. Ούτε καν το χαιρέτησε ο Φορτούνης τον Τσόρι. Την έχει δει να πούμε φίρμα. Εάν δεν του βάλουν φρένο και το χάσει με τις γκόμενες, τους φίλους που πέφτουν τώρα δίπλα και τα λοιπά, εφημερίδες, φως, μος, ξέρω εγώ, θα γράφουν και ιστορίες, θα το χάσει το παιχνίδι. Θα αρχίσει να τρελαίνεται. Και για να τον πουλήσει ο χοντρός θα πρέπει να είναι πιο ομαδικός ο Φορτούνης, γιατί ξαναλέω, είναι μεγάλη μαγιά του χοντρού να τον πουλήσει αυτόν πολλά λεφτά. Υπερτιμολογημένο, πως θα λένε ή πως του λένε τους λαβετζίδες που κάνουν τα οικονομικά, γιατί ο Φορτούνης αναδεικνύεται μέσα από η Ντέγε σε Μπαμπάρντο. Δεν μπορεί να γίνει ο ηγέτης τους, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα, δεν μπορεί να γίνει ο ηγέτης τους σε καμία μα καμία των περιπτώσεων. Είναι δεκάρι, είναι στα πολύ επάνω του, εγώ πιστεύω είναι στο top του. Κοίτα γκολ που βάζει ο Μπούστης, κοίταξε.
Απίστευτος είναι. Από πίσω ποιος ερχόταν, αυτός εδώ ο μαύρος ποιος είναι. Από πίσω που ερχόταν. Η παλιά του Σιώβα, έτσι. Ναι. Σαραντάρα. Έτρεξε από το. Και ο σέντερ μπακ που τη δίνει την μπάλα. Ο σέντερ μπακ που τη δίνει την μπάλα είναι αυτός που ξέρει και μπάλα. Καλύτερη από τον Ποτία. Δηλαδή ο Ποτία αυτήν την παλιά δεν τη βγάζει. Ναι, ο Σιώβας την έβγαλε. Ο Σιώβας την έβγαλε. Ναι. Γιατί σε μάτς που είναι, ξέρω εγώ, μπορεί να βγει και να κατεβάσει και την μπάλα ο Σιώβας. Την ψιλοκατεβάζει. Μπορεί να σου κάνει μια τέτοια παλιά. Ο Ποτίας δεν την κάνει. Ο Ντακώστα. Ο Αυλονίτης σίγουρα δεν την κάνει. Ο Αυλονίτης σίγουρα δεν την κάνει. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Και επίσης, να σας την ξαναπώ τη δουλειά, το center for εγώ έτσι το θέλω. Όχι Μπερμπάντοφ. Λέει ήτανε. Αυτοί οι παοξίδες με το ήτανε. Είναι να πούμε ονειροπαρμένοι. Ήτανε λέει. Βρε ήτανε. Κυφόν σου ήτανε στο κορίτσι με το άλλο. Ξέρεις τι ήτανε. Αδέστην με μείνει τώρα 75 χρονών γριά. Το ίδιο είναι. Συχαίνεσαι να τη δεις. Δεν τρέπεται που φοράει και μείνει να πούμε σε αυτή την ηλικία. Γίνεται τρεζίλ των σκυλιών. Έχει λέει και οι άλλοι, πώς τη λένε οι Σαμπουτζάκοι. 82 χρονών βάζει με μείνει. Άσε μωρή καμιά νέα να βάλει κανένα μείνει. Για μείνει είσαι εσύ. Σύγησε για φέρετρο, για μείνει είσαι. Θα με τρελάνουνε. Ναι. Ήτανε λέει. Ναι, ήτανε λέει χορευταρού, ήτανε λέει ωραία, είχε λέει. Είχε. Και ο Γιακούμπ γιατρός στα 50, 55, στα 60 ήτανε. Πας εσύ να κάνεις την καρδούλα σου στο Γιακούμπ στα 80 του. Εγώ δεν πάω. Πας εσύ. Ήτανε λέει ο Μπερμπάντοφ. Ήτανε. Ποιος τρελός μπορεί να πει ότι δεν ήτανε. Υπάρχει άνθρωπος να αμφισβητήσει την αξία του Μπερμπάντοφ. Και να σας πω και δύο κουβέντες, γιατί εσείς κάνετε εδώ τη δημοσιογραφία και είστε και οπαδοί και τα λοιπά. Εγώ συμφέροντα δεν έχω ούτε να πουλήσω μπλουζάκια συνδεσμήτης να είμαι. Να πουλήσω μπλουζάκια του Μπερμπάντοφ. Ούτε είμαι εφημεριδάς να πουλήσω. Θα μου πεις η δουλειά μας είναι, όλοι μαζί, η ομάδα είμαστε. Αλλά δεν μπήκα στην φιλοσοφία του εφημεριδά πόσο να πουλήσω και τα λοιπά. Εντάξει. Με τον Μπερμπάντοφ. Ούτε θα κάνω θεό εγώ ένα παίχτη που ήταν αρθεί ο Ροναλντίνιο 38 χρονών στα Κολομάχαζα να πηγαίνει στα Κολόμπαρα και να περπατάει και να λέει ήτανε αρθεί ο Τζόρταν εδώ με το φρύδι σαν το Βρικόλακα, σαν το Δρακουμέλα, λέει ήτανε ο Ροναλντίνιο, σοβαρά μιλάς, 37 χρονών, θα τους φέρουν το Βιερίνια, σας πω εγώ τις επόμενες μεταγραφές, 32 χρονών κολαρά, τελειωμένο στα 32-33, κούρσες δεν θα κάνει κτλ. Ήτανε λέει αυτός, λέει παίξε, θα λέει ο άλλος, στη Φόλσπουργκ έπαιζε. Θα έχουν ασπρίσει τα φρύδια του, θα έχουν πέσει και οι φαβορίτες, γιατί θα λέει στη Φόλσπουργκ έπαιζε. Η άλλη μεταγραφή που είναι, μόλις γίνει 32 χρονών ο Παπαδόπουλος, ο. Πώς τον λένε, που μοιάζει με το σαγόνια στο James Bond, εκείνο το. Ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος. Ναι. Πάω οξύς και τα λοιπά, ιστορίες και τα λοιπά. Μόλις πάει 32 χρόνια με αυτό το βαρύ το κορμί, όταν θα τελειώσει. Βιολογικά. Ακούστε κάτι. Πάρτε από τον εαυτό σας. Πάρτε τον εαυτό σας. Εγώ σήμερα έπαιζα box με έναν 24 χρονών. Φίλο του Μάτζιου, του Γιώργου. 1,92. Έπαιζε center back 5 χρόνια στον Παύλο Μελά. Αος. Γερό παιδί. Στα 24 ξέρεις τι τον έκανα εγώ αυτόν. Μπαούλο. Τώρα 47 είμαι. Ξέρεις τι με έκανε. Τις μάζευα. Το ότι μπήκα από κάτω και του ρίξα κάτι εξάρια, τριάρια κτλ. Είναι θαύμα. Γιατί είμαι πολύ προσεκτικός και τεχνική κτλ. Ξέρεις τι ήμουνα λέει. Ρε άσε τι ήσουνα. Τι είσαι. Ήτανε λέει κτλ. Άσε. Τα χρόνια περνάνε. Ο άλλος λέει 67-68 χρόνια να τη βάλω κάτω λέει την 30. Τι να βάλεις κάτω ρε 70 χρόνων. Στην παρακατουρίση, δηλαδή τρελαινόμαστε οι άντρες. Και αυτό το έχουν οι άντρες πιο πολύ. Υπάρχουν και χαζές γυναίκες που πάνε 60 χρονών και φοράνε μίνι. Κάτι παλαβές, κάτι 70 χρονών. Γυράζουν με μίνι και νομίζουν ότι είναι η φόν σου, πρώτο παράδειγμα να πούμε. Η φόν σου. Νομίζω ότι είναι γκόμενα ακόμα. Τραβαθήκαμε. Ήτανε λέει. Έχεις συντέγε. Δεν έχεις συντέγε. Να μπει να κάνει την κούρσα. Έχεις συντέγε να μπει να κάνει την τρίπλα. Εγώ γουστάρω τέτοιο σεντερφόρ. Τριπλαδόρο. Σουτέρ, κεφαλάκι καλό να έχει και να συμμετέχει. Όχι όμως συμμετέχουνε να βγει να κάνει λέει κατοχή μπαλίτσας, πασούλα, το ξεκούραστο αυτό εδώ. Το οποίο δεν ανεβάζει και σφιγμούς βέβαια για όσους ξέρουν από μπάλα. Και έχουν αθληθεί και αθλούνται. Και έχουν αθληθεί και αθλούνται. Να τη δώσει την μπάσα δηλαδή δεξιά
σαν ότι δεν έκανε και ο Ρωμάνος τον Ηράκλη. Την έδινε την μπάσα δεξιά στον Μπουκουβάλα, έκανε τη σέντρα ο Μπουκουβάλας και όλος ήταν απόξω. Να πάρει την απόκουση, να ξανακάνει την μπάσα. Κατάλαβες. Πονηρά πράγματα. Πονηρά πράγματα. Πάρτε λοιπόν να δείτε τι σημαίνει center for. Να δείτε οι γάβροι γιατί ο Φορτούνης είναι υπερόπτης. Γιατί ο Φορτούνης δεν πρέπει να παίξει άλλη θέση. Και γιατί ο Φορτούνης με τον Τζόρι δεν πρόκειται ποτέ να παίξουν μαζί. Σπάνιο να γίνει αυτό. Πες για το τσιγάρο, ρε, πώς θα κερδίσω. Πες, ρε, γιατί πώς θα κερδίσει. Να στείλει το μήνυμα στο. Πες το δυνατάφωνο, μη φανώ. Να στείλει το μήνυμα στο 54-340. Ναι. Έτσι. Ναι. Βελονισμός. Ναι. Βελονισμός. Ναι. Και δύο τυχεροί θα κερδίσουν σήμερα δύο πακέτα. Εδώ να δώσουμε τα εύσημα για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος τον ήξερε τον Ιντέγε και μου λέγε, μανούλα μου, είναι πολύ καλό center for και τα λοιπά. Εσύ του λέω, δεν τον βλέπω, δεν ξεκίνησε καλά. Μου λέει, θα το δει στην πορεία. Και το βλέπουμε. Και εδώ ο Βραζιλιάνος είχε εύστοχη παρατήρηση και το εύστοχο πρέπει να το λέμε. Με πήρε τηλέφωνο και μου στείλε μήνυμα μάλλον. Μανούλα μου λέει, ο Ιντέγε παιχτάρα. Έχει και διείσδυση, μου λέει, έχει ταχύτητα και τεχνική και καλή εκτέλεση. Υστερεί λίγο στο κεφάλι, κάτι τέτοιο μου είπε. Μου φαίνεται, μου είπε ότι υστερεί λίγο στο κεφάλι. Ναι, αν θυμάμαι καλά, τον είχε διαγραφήσει γιατί αυτοί είναι και κουμαρτζίδες, ξέρεις. Και παρακολουθούν, ξέρεις. Η καλύτερη αυτή να παρακολουθείς ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι να γίνει κουμαρτζής. 2 ευρώ, 3 ευρώ. Να κάτσει να δει το μάτς. Έτσι γίνανε αυτοί όλοι. Ο Βραζιλιάνος αγάπαγε τη Βραζιλία κτλ. Και έτσι ήρθε σαν Βραζιλιάνος από τη χώρα του καφέ, να πούμε. Κώστα, πες τον Γκλόν με τα ψέματα δεν κάνεις ομάδα. Να πάει στον ΠΑΟΚ, λέει, και να τους ταΐσει, λέει, κροκέτες. Ένας παίκτης τους είναι το παοκάκι του Γκλόν, λέει. Κώστα, να τους πεις όλους ΠΑΟΚ με Παναγίες και Γκλόν δεν φτιάχνεται. Καλό βράδυ σε όλους, δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο φίλος. Μπορεί να είναι και ΠΑΟΞής. Ραπτό Ηρακλειδέας, είμαι, μόνο στόχος είναι η σωτηρία. Δεν τα έχεις δει καλά τα πράγματα. Δεν είναι ότι παίζουμε με όποιον παίζει ο Γαύρος. Ταυτόχρονα αυτός, λέει, παίζει και με το Βάζολο μετά. Είμαστε κυκλωμένοι. Καληνύχτα, τρελέ μου. Σωστό. Δηλαδή, λέει, κοίτα το κολοπρόγραμμα. Δεν μπορώ να χαλαρώσω. Παίζει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, με τον Πλατανιά. Έρχεται ο Πλατανιάς μετά με μένα και πάει μετά να παίξει ο Πλατανιάς με τον Παναθηναϊκό. Είμαι ανάμεσα. Σωστά το λέει ο Ηρακλειδέας. Είμαστε κυκλωμένοι. Αριανέ, που σ' αρέσει ο Ολυμπιακός, χειροκρότα τον Ιντζίδη τώρα και σώπα. Το παοξάκι ο Ιντζίδης πήγε, να πούμε, στον Άρη. Η Αριανή είναι συνειδητοποιημένη. Σου λέει, εντάξει, το παιδί δεν έπιασε στον ΠΑΟΚ, είναι παοξάκι από μικρό. Γύρισε κάτι ομάδα και τα λοιπά. Για μας καλός είναι. Λένε οι Αριανοί. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό. Κάπησε πολλά μηνύματα. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Γιατρέ, τι άλλο θες να μου πεις. Το αναλύσαμε τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω οι Ολυμπιακοί. Νομίζω ότι η καλύτερη μεταγραφή φέτος είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού. Διαχειρίζεται καλό υλικό όμως. Ναι. Γιατρέ μου. Ακόμα και ο Κασάμι τρέχει φέτος. Ναι. Ναι, δηλαδή τους δημιουργείς καλές προποθέσεις. Σε μια δόση παίρνει ο Κασάμι την μπάλα, κάνει μια κούρσα από τον άξονα. 30 μέτρα. Την πετάει στον Σαλίνο, ο οποίος μπήκε σαν τρίτο χαφ. Ξέρει να κλείνει και το χώρο. Μπορεί να μην παίζει με τον τρίτο στόπερ. Τον έβαλε τον τρίτο στόπερ μετά. Έκανε πολύ ωραίες αλλαγές. Είναι ταλέντο προπονητής. Και του ΠΑΟΚ είναι ταλέντο προπονητής. Αλλά τι βρήκε τώρα. Του φερμάρανε αυτόν τον Άντερσεν. Ο Τούντορ είναι καλός προπονητής. Εγώ πιστεύω ότι στα 45 του θα είναι σε ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν θα χαθεί. Δεν θα χαθεί, ας πούμε, στην Πιασέντζα και στην Κόμο, ξέρω εγώ, και σε αυτές τις ομάδες της Β' Διαλογής κτλ. Εγώ πιστεύω κάποια στιγμή θα πάει στη Γιουβέντους. Αλλά τώρα του φέρνει τον Όλσεν, τερματοφύλακα. Τους λες από τον Νοέμβριο, ο Όλσεν δεν κάνει. Και από τα ξέρεις εσύ. Ρε, δεν κάνει, ο άλλος ο Αράπακλας ήταν καλύτερος. Τους λες, ο Ιτάνς. Γιατί το διώξατε, πήγαινε, λέει, στα γκέι μπαρ. Εκεί σαν τις νοιάζει. Και ο Μάνος Χατζηδάκης πήγαινε στα γκέι μπαρ, αλλά έκανε μεγάλη καριέρα. Τι σε πειράζει εσένα, δηλαδή. Τι έγινε, σεξιστές είστε, δηλαδή, τι είναι. Το πατρίστες και η οικογένεια είστε στον ΠΑΟΚ, τι έγινε. Πλάκα μας κάνετε, δηλαδή. Πήγαινε, λέει, στα γκέι μπαρ με τον άλλο τον Καμάρα. Εκεί λοιπόν τι με νοιάζει εμένα. Ρε, ήταν καλύτερος. Ήταν. Τι φοβάσαι, δεν σε κάνει, δηλαδή. Τέλος πάντων, γυρίζει το θέμα αυτό. Του λέμε για τον Μπερμπάτοφ. Άμα ήταν ο Σαλμπηγίδης, στη θέση του Μπερμπάτοφ, θα πήγαινα στην Πολύκνη έξω από το πατρικό του και θα φωνάζαν οι κανίβαλοι. Οι καρνίβαλοι θα φωνάζανε. Το ρώτησα χθες, εγώ πήγα σε ένα μαγαζί στην Πολύκνη, στο Hardball. Είναι και ένα θεριό, να πούμε. Ο Ιορδάνης. Ξερίο. Αγαϊδούρι μέχρι για πάνω. Παλαιστής.
Έπαιζε χαρτιά, τι έγινε να πω. Μην είχε ορμήξει μια φορά αυτό για τον Καρσία. Έπαιζε και κουβάλα, λέει την τηλεόραση, έσπασε. Μα λέω. Τι βάψαμε τώρα με αυτού. Δεν γλιτώνει μαγεί. Λέω εντάξει, ρε φίλε, πόσο κάνει τηλεόραση. Τέλο πάντων δεν ήθελε λεφτά. Μου κάνει την τηλεόραση, κουβάλα, έσπασε την τηλεόραση αυτό. Πέταξε την τηλεόραση από το φωταγωγό. Λέω ρε ψέματα, λέω όχι, λέει αλήθεια. Και σε περίμενε, λέει μήνε, λέει εδώ πέρα να σε δει. Θα με ορμούσα, με σκοτώσει, παλαιστή. Στοιχίζει το τηλεφωνικό κατάλογο με τα χέρια. Πού να τον κάνει πέρα. Σε τσακώνει να πούμε, σαν το βόα να πούμε, στο. Δεν κλειτώνει. Μα μου και τα λοιπά. Λέω τι έγινε, ρε, άμα ήταν ο Σαλμπικίδη. Αχ, γόρι μου, λέει, πού τέτοιε μάχε, πού τέτοιε χαρέ, λέει, να είναι ο Σαλμπικίδη. Το γονέμουν. Του λείπει, ναι. Του λείπει ο Σαλμπικίδη. Γιατί ζηλεύει ρε τον κόκκινο, γιατί το φθονεί ρε καράφλα και τον μειώνει κάθε μέρα. Γιατί αυτό δεν με μειώνει, δηλαδή. Είναι μειωτικό. Το σκίσω αύριο. Λοιπόν, ό,τι γουστάρουμε κάνουμε τον κόκκινο. Ρε, λογαριασμό θα σε δώσουμε δηλαδή. Πώς θα κερδίσω το τσιγάρο, λοιπόν, 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.34 λες τσιγάρο ή κάπνισμα. Ονοματεπώνυμο και θα κληρωθεί. Δύο, θα κάνετε συνεδρία. Γεια σα, λέμε τη Σαμοθράκη. Σας περιμένουμε για κατσίκι και τσίπουρο και καθαρό αέρα. Αργιανοί Σαμοθρακίτες. Ορίστε. Να πούμε και για το γήπεδο. Σήμερα που ήταν σαν χωράφι, έτσι ούτως Απόλλωνας στην Κρυαυρίση δεν έχουμε τέτοιο γήπεδο. Εσείς τι είσαι, από την Κρυαυρίση είσαι. Ναι, ναι. Έχει τέτοιο γήπεδο εκεί. Παίζουμε τον Άρη φέτος. Παίξαμε μάλλον. Χάσατε όμως. Εδώ. Ναι. Εκεί τι θα γίνει. Λοιπόν, σε πληροφορώ. Ναι, ναι. Τι κοινό θα έχει φέτος ο Άρης με τον Ολυμπιακό. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Εκτός από τον βελορισμό, τι κοινό θα έχει κατά 99,9999% ο φετινός Ολυμπιακός με το φετινό Άρη. Και θα γραφτεί στην ιστορία. Θα γραφτεί στην ιστορία, κύριε. Εδώ σε θέλω. Μπορεί να το βρεις. Δεν μπορεί να το βρεις. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Τι κοινό, όχι έχει, θα έχει σε λίγο καιρό ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και ανοίγουμε γραμμές. Πάντως, αυτό που κατάλαβα εγώ, γιατρέ μου, είναι ότι οι Παοξίδες δεν είναι με τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη τόσο να πούμε φανατισμένοι για να χάσει ο Ολυμπιακός. Και στα τελευταία 3-4 χρόνια διακρίνω, γιατρέ μου, ότι όλο και περισσότερο νέα παιδιά έρχονται να δουν τον Ολυμπιακό στα καφενεία και να τον υποστηρίξουν. Αυτό είναι τρύπημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Και θα δώσω μια συμβουλή τον Μαρινάκη. Αν θέλει να κάνει κόσμο και στην επαρχία, αυτά τα καριολίκια που έκανε πέρσι και πρόπερσι με τους διαιτητές, τον κάνουν τον Ολυμπιακό όχι προσβάσιμο στους νέους φιλάθλους. Και είναι ο ωραίος τρόπος μέσα από το μίσος, το λογικό, εντάξει, μέσα από το μίσος το λογικό, να γίνουν οι φιλάθλοι μας αντιολυμπιακοί. Εκτός αν ο Μαρινάκης θέλει να προκαλεί, είναι τρικαδόρος και γουστάρει έτσι. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα φέτος, που δεν προκαλεί ο Ολυμπιακός με τη διαιτησία, τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, ο Παοξής το βλέπει πάρα πολύ χαλαρό. Και δεν έχει αυτό το κλαρίνο, δεν έχει αυτό. Βέβαια σε αυτό βοηθάει και ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2 χρόνια στην Ευρώπη κάνει καλά αποτελέσματα. Ραπτό, δώσε χαιρετήματα το γιατρό, το γιατρό Κώστα Σαϊξής, θα γυρίσω για συνέδρια από εβδομάδα. 2-31-0-90-90-90. Τους είδα, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Με προτρέπεις. Ραπτό, η γυμναστική που κάνω εγώ είναι κολύμβηση 600 μέτρα ελεύθερο 3 φορές την εβδομάδα και μια φορά τρέξιμο. Πώς φαίνεται πάνω σπάοκ. Καλό δεν είναι. 600 μέτρα, πολλά είναι 600 μέτρα. Και 600 μέτρα δεν είναι πολλά. Όχι, πολλά. Μπορεί να κάνεις χιλιόμετρο. Και να βάλεις και βατραχοπέδιλο, να κάνεις 1,5 χιλιόμετρο. Ακόμα καλύτερα δηλαδή. Λοιπόν, Σαμοθράκη, είπαμε τους φίλους. Λοιπόν, αυτό είδαμε σήμερα. Όποιος Ολυμπιακός το είδε το μάτι και έχει αντίθετη άποψη, να μιλήσουμε για μπάλα σήμερα. Μια σκελή πιο κόκκινος. Ρέπας. Θα τελειώσω. Ρέπα. Ναι, ρέπα. Όχι, Χρήστο από Λαμπράκη. Όχι. Μπορεί να γίνει όμως και αυτό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στον πρώτο κύριο. Έλα, Ραβδοπλέ. Έλα, φίλε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Λοιπόν, είμαι ο Δήμος από τον Κορινό.
Γεια σου Δήμο, τι λέω κορυφαίο. Είχαμε μιλήσει μετά τον αγώνα Άρσεναλ Ολυμπιακός, είχα πάρει το μεσημέρι. Ναι. Για μένα έχεις ξεφτελιστεί στο θέμα center for στον Ολυμπιακό. Για ποιο πράγμα λες? Έλεγε στην αρχή τη σεζόν δεν υπάρχει center for στον Ολυμπιακό. Δεν έπαιρνε γκολ ο Ολυμπιακός από τα center for του. Αυτό είναι αλήθεια. Φίλε, φίλε μου, ο Ιντέγε ήρθε 31 Αυγούστου. Έχει παίξει 5 μάτς στον Ολυμπιακό. Μα δεν πήρε ο Ολυμπιακός στα πρώτα 5 μάτς από τα center for του τίποτα. Τι έγινε δηλαδή, όλοι στο ποδόσφαιρο μόνο οι center for χωράνε? Όχι ρε πουλάκι, μαλά, ήταν μια παρατήρηση. Λέω θέλω να δω τα center for στον Ολυμπιακό. Ο Φιμπόκασον. Όχι θες να δεις, εσύ έλεγες ότι δεν υπάρχουν center for στον Ολυμπιακό. Εγώ έλεγα ότι δεν πήρε ο Ολυμπιακός από το center for τίποτα. Και μάλιστα το είχα κάνει και. Και ο Φιμπόκασον, να ξέρει, θα βγει στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά δεν παίζει όμως ο Ολυμπιακός με 4-4-2. Με ένα center for παίζει. Παίζει με 4-3-3 ή 4-2-3-1. Άμπραβο. Αν έπαιζε το 3-5-2, θα μπορούσαν να χωρέσουν και οι δύο. Με ένα εκ των Φορτούνι ή Τσόρι δεκάρι. Έτσι. Το μυστικό του Ολυμπιακού ξέρεις φέτος ποιο είναι? Να μάθω. Ο προπονητής. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τον Σίλβα τον περίμενε ο Μαρινάκης 2,5 μήνες. Είχε δικαστικό αγώνα ο Σίλβα, είχε μια αντιπαράθεση με τη Sporting Λισαβόνας. Τον περίμενε 2 μήνες. Ναι. Όλες οι μεταγραφές του Ολυμπιακού φέτος είναι επιλογές του Σίλβα. Όλες. Δεν το ξέρω αυτό. Όλες. Συγγνώμη, μια είσαι οπαδός. Δεν υπάρχει τεχνικό επιτελείο, τεχνικός διευθυντής κτλ. Πέρσι ήταν ο Ισά. Ο Ισά έφυγε από τον Ολυμπιακό. Είναι ο Καρεμπέ, δεν ξέρω τώρα αν έκανε κάποια μεταγραφή, μάλλον του Ντακώστα, μα έκανε μόνο αυτός. Ή του Φιμπόγκασον. Όλες οι υπόλοιπες οι μεταγραφές. Θες να πεις ότι ο προπονητής είναι το αφεντικό σε αντίθεση βεβαίως, με, το, με τον Πάο. Είναι ναι. Αυτό που λένε ότι ο Μαρινάκης έδωσε τα κλειδιά στον προπονητή. Ναι. Όπως και δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ο Σίλβα, ο Μαρινάκης μάλλον είχε κλεισμένο και τον Μπερμπάτοφ 1,5 μήνα. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό. Αλλά ο Σίλβα τον απέρριψε γιατί ήθελε ένα center for ψηλό και γρήγορο μπροστά. Για τα μάτια του Champions League. Δεν ήθελε δηλαδή λαϊκιστή center for, ήθελε όχι, center for ουσιαστικά. Όχι, να μην ξεφτιλίζει μετά την κουβέντα. Ο Μπερμπάτοφ είναι παιχταράς για μένα. Είναι. Απλά για Champions League, για τέτοιο επίπεδο δεν κάνει. Δηλαδή θες να πεις ότι τον Μπερμπάτοφ δεν τον ήθελε λόγω Champions League. Και λόγω Champions League. Ακέλο. Ο άλλος ο λόγος ποιος είναι? Πρώτα απ' όλα στο Champions League, πρώτα απ' όλα. Γιατί εκτός έδρας όταν πας, είναι μια-δύο ευκαιρίες, τρεις ευκαιρίες που θα κάνεις για να εκμεταλλευτείς για να πάρεις την νίκη. Όπως στην Arsenal, σήμερα στο Ζάγκρεπ. Ναι. Καταλαβες. Ναι, ναι. Είναι λίγο ο Μπερμπάτοφ, τώρα η ηλικία που είναι, δεν έχει την έκρηξη. Κοίτα, το γκολ που έβαλε σήμερα ο Ιντέγε, ο Μπερμπάτοφ προφανώς δεν μπορούσε να το κάνει. Όχι από πλευράς εκτέλεσης. Το γκολ του Ιντέγε στην Τούμπα το είδες, το είδες. Πώς δεν το είδα, μαγεία ήταν. Το γκολ που έβαλε προχθές στην ΑΕΚ. Το βοήθαμε λίγο. Τον Τζανετόπουλο. Ναι, που παίρνει τον Τζανετόπουλο, τον αργό. Βλέπεις. Ναι. Και ο Ιντέγε, εκτός από την τελευταία χρονιά που ήταν στη West Brom, που ήταν η ακριβότερη μεταγραφή στην Ελλάδα. Δεν μου λες, ο Ιντέγε πόσο χρόνο είναι? Είναι 26. 25. Βοήθαμε λίγο. Έχω μάθει ότι όλες οι μεταγραφές του Ολυμπιακού είναι μεταγραφές. Έτσι. Είναι μεταγραφές Κώστα, ξέρεις γιατί? Ναι, όχι. Τη διάρκεια την ξέρεις, ας πούμε για παράδειγμα. Γιατί θέλω να πάρω. Είναι τριετές, είναι 4 χρόνια και πάνω. Και ο Πάρντο και ο Ντέγε και ο. Εάρα αυτός πληρώνει και τους φτιάχνει και τους πουλάει παραπάνω. Κώστα, ξέρεις γιατί έκανε μεταγραφές φέτος ο Μαρινάκης? Φέτος. Δηλαδή με τέτοια συμβόλαια. Γιατί το χρόνο Ολυμπιακός παίζει προκριματικά. Α, τους κρατήσει. Να έχει ομάδα δηλαδή έτοιμη, πώς να στο πω, κορμό, να μην μπει στη διαδικασία να παίρνει μεταγραφές για τα προκριματικά όπως ο Παναθηναϊκός. Να είναι τριετές, τετραετές, 25-26, να μην θέλει τον χρόνο να ξανακτίσει όπως ο Πάο κτίζει. Μάλιστα. Έχει δηλαδή τώρα τον Μπάρντο, έχει τον Ιντέγε, τον Σεμπά, τον Ερνάνη που θα βγει αργότερα. Έχει παίχτες δηλαδή. Ποιοτική ομάδα Ολυμπιακός. Και φέτος εγώ σαν οπαδός αναγνωρίζω στο Μαρινάκι ότι δεν πούλησε ούτε έναν ποδοσφαιριστή. Ήρθανε προτάσεις για τον Κασάμι, για τον Ρομπέρτο. Το Ρομπέρτο δεν τον έδωσε. Εγώ περίμενα να το δώσει. Και να έχει τον Καπίνο. Ναι. Ναι. Όλοι λέγανε για τον Καπίνο, αλλά ευτυχώς για μας δεν τον έδωσε. Ναι. Όλοι πιστέψαμε ότι ο Καπίνο θα είναι ο επόμενος σταθμός του Ολυμπιακού. Να είσαι καλά. Έτσι. Να είσαι καλά. Έτσι. Έγινε εγώ σταθμός. Για χαρά. Επόμενος κύριος, ναι. Καλημέρα. Νάτος. Τι κάνουμε, Αργιάδης από Αθήνα. Τι λέει? Καλά, εσύ. Περιμένω τηλέφωνο από τον Γιάννη. Ναι. Όχι το Κόντι, κατάλαβες. Ποιο Γιάννη? Από το κανάλι.
Α, μιλήσατε. Άφησα σε ρεσεψιόν εκεί τα στοιχεία και θα επικοινωνήσουμε αύριο λογικά. Εντάξει, ωραία. Ναι. Τώρα λέτε για τον Ολυμπιακό, έτσι που ανέβηκε επίπεδο, πρώτη και κύρια αλλαγή που έκανε και ανέβηκε επίπεδο ήταν η αποχώρηση του Πιέρ και η ανάληψη από τον Γεωργάδο. Ναι, φέτος. Ναι, γιατί πολλά ακούγονταν στους κόλπους του Ρέντ και του Πειραιά και ο Γεωργάδος έκανε την αλλαγή, ανέβασε όλη την ομάδα επίπεδο. Και να σου θυμίσω ότι πριν έρθει ο Γεωργάδος είχαν πάρει και τον Λόρια. Ναι. Για backup του Καμπίνο. Ναι. Και μετά με το που έμεινε ο Ρομπέρτο, τον Λόρια τον άφησαν ελεύθερο. Το στείλαν. Πού παίζει ο Λόρια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Καλό θεματοφύλακα για Ελλάδα, αλλά. Εντάξει. Πρίμα το παιδί. Σωστά. Και κάτι παρόμοιο έτσι έπαιξε και με τον Γιαννιώτα. Δεν μπορούμε να επιτραθούμε παραπάνω. Ναι. Τώρα λες τι κοινό έχει ο Άρης με τον Ολυμπιακό ή τι κοινό θα έχει. Θα έχει. Εγώ να αναφερθώ έτσι στα κοινά που έχει τώρα. Ένα κοινό είναι χορηγιά σε φανέλα. Ναι. Ένα κοινό είναι ότι οι πρόεδροι και των δύο ομάδων έχουν σφίτα στο Καραϊσκάκι. Το βρήκε ο 792. Ναι. Το βρήκε ο 955. Ναι. Το χάνει ο 054. Το βρήκε πάντως δύο. Ταχύτατη. Ναι. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι θα τελειώσει τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος αίτητος. Τον πρώτο γύρο. Ναι. 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 Έπεσα μέσα ή εννοείς κάτι άλλο. Όχι. Άλλο. Πονηρό ή αγωνιστικό. Δεν λέω. Και άμα δεν λες πώς θα καταλάβουμε ρε φίλε τι θέλει να πει. Δεν λέω. Τώρα όσον αφορά, επειδή ακούω τον Αντωνιάδη που βγαίνει και λέει κάποια πράγματα εκεί για Θέρμη και τέτοια. Ναι. Έχω μια αίσθηση ότι για να γίνει αυτός η Θέρμη. Ναι. Θα πρέπει ο Πάγου να χάσει τον Ολυμπιακό μέση ντούπα που έχασε. Να κερδίσει την ΑΕΚ μέση ντούπα που την κέρδισε και να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό μέση ντούπα που θα δούμε τι θα τον κάνει. Α, έτσι το πας εσύ. Γιατί για να εγκριθεί το γράμμα του νόμου με τα συγκεκριμένα πράγματα, έτσι πρέπει να γίνει για τη Θέρμη. Τον Ιγκζίνη πώς τον βλέπεις τον Άρη? 22 χρόνων, εντάξει, δεν του Σαμαρά, καλή επιλογή. Ναι, εντάξει. Τώρα όσον αφορά που λέει ότι ο Αντωνιάρης από τη Γερμανία ότι έμεινε το Πασόκ, θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο ρε Σικώστα. Κάποια στελέχη που είχε ο κύριος Ζαγοράκης όταν ήταν διοίκηση στον ΠΑΟΚ, στο περιβάλλον του Ζαγοράκη της ομάδας, το 10. Φέτος που έχουμε 2015 δεν έχουν μείνει μερικά από αυτά και έχουν και ισχυροποιηθεί κιόλας παραπάνω. Ναι. Τότε το Πασόκ πώς έφυγε. Το Πασόκ έφυγε, αλλά σαν την ΑΕ Πυρακλής έγινε. Άλλαξε αφημί. Έγινε ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν είναι. Αυτό λέω, ναι. Ναι, αλλά υπάρχει και η αντιπολίτευση. Ναι. Δυνατό στοιχείο μέσα. Μπορεί, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή τώρα, κοίταξε να δεις. Ο ΠΑΟΚ, κλείνοντας το μάτι στον Ολυμπιακό και παίρνοντας στοιχηματική εταιρεία πράσινων συμφερόντων, τώρα εσύ τι λες, μπορεί να κερδίσει τον Παναθηναϊκό μέσα στην Τούμπα ή όχι? Θα τον κερδίσει. Έτσι λες εσύ. Εγώ έτσι λέω. Και εγώ έτσι πιστεύω, γιατί εκκρεμούν κάποια ζητήματα, αλλά το θέμα είναι ότι... Τι εκκρεμεί, τι εκκρεμεί. Χωρί από τη Θέρμη εκκρεμούν και άλλα ζητήματα, αλλά το θέμα είναι ότι είναι και η στοιχηματική εταιρεία στη Φανέλα. Α, το πας μακριά. Το πάω μακριά ρε φίλε, αλλά τι γίνεται, δηλαδή έχεις μια χορηγία και πρέπει με το συνεργάτη σου να είσαι επαγγελματίας. Δεν μπορείς να μην τηρείς αυτά που έχουν ελεγχθεί. Ναι. Ναι. Πώς θα γίνει, δηλαδή οξύμορα πράγματα. Οπότε άμα δούμε δηλαδή και μια νίκη του ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό, που ο Παναθηναϊκός έχει καλή παράδοση μέσα στην Τούμπα διαχρονικά, δεν πιστεύω ότι αντίπαλος πλέον του ΠΑΟΚ πρέπει να λογίζει το Ολυμπιακός. Και μήπως έτσι και οι συμμαχίες πήραν δρόμο, γιατί τα αποτελέσματα αυτό μας λένε. Λες, εγώ αν ήμουν Μαρινάκης ξέρεις θα τους έκανα. Όχι, τους χάνει τώρα. Όχι. Πόσους βαθμούς έχει ο ΠΑΟΚ? 11, πόσο ξέρω εγώ. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός? Ναι. 21. 21, ναι. Ωραία. Παναθηναϊκός είναι 18. Ναι, ναι. Τον απειλεί. Ποιος απειλεί ποιον? Ο Παναθηναϊκός θεωρητικά τον απειλεί. Τον Ολυμπιακό? Ναι. 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 Θα έστειλα μια διαιτησία υπέρ του ΠΑΟΚ. Να βγει ο Λαφούζος και να φωνάξω. Θα τον έκανα, ναι. Να αφού έχω τη δυνατότητα, θα του την έκανα. Αυτό δεν σου λέω, αλλά δεν γίνεται γιατί θα χαλάσουν τα άλλα τα γλυκά που έχουν φτιαχτεί. Δηλαδή, πας να φτιάξεις γλυκό κεράσι με έναν, ενώ έχεις φτιαγμένο γλυκό βερίγωγο με τον άλλον. Έλα. Δεν γίνεται να χαλάσεις όλο το γλυκό. Θα το κάνουμε το θεατρικό, βρήκαμε κανέναν χορηγό. Υπάρχουν διαθέσιμοι, σου λέω, πρέπει να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Εντάξει, συνεννοήσου. Εντάξει, τα καλή εκπομπή. Έγινε, bye bye. Επόμενος κύριος. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Λοιπόν, έχω να πω μερικά πράγματα. Να πεις ό,τι θέλεις. Πρώτα απ' όλα για τον Ολυμπιακό, έχει την καλύτερη ομάδα από την εποχή που ήταν ο Ριβάλντο. Κλείσε λίγο το ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Καλύτερη ομάδα σαν ομάδα. Σαν ομάδα, ναι, ναι, σαν ναι. ομάδα. Και την έκανε φέτος αυτή την ομάδα για τον απλό λόγο ότι επειδή σφύγουν λίγο τα ζωνάρια με τις αγγελικές έρευνες και αυτά, χρειαζόταν πραγματικά ομάδα και δεν μπορούσε πλέον να έχει διαιτησίες όπως ας πούμε το Ολυμπιακός Άρης, τη χειρότερη διαιτησία στην ιστορία ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Έπρεπε λίγο να έχει μια πιο καλή ομάδα, να κερδίζει λίγο πιο καθαρά τα παιχνίδια. Ναι. Και γι' αυτό έκανε ομάδα φέτος ο Ολυμπιακός και έχει όντως την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, το παραδέχομαι, παροξίζει με. Έτσι είναι ένα θέμα αυτό, γιατί έκανε ο Ολυμπιακός ομάδα. Δεύτερο μα είναι τόσο μαλά, τι να πω. Λοιπόν, ναι. όπου θα μπορούσες βρε πιο έξυπνα σφυρίγματα να πάρεις. Στις περιοχές μέσα για παράδειγμα. Τα φάουλ και τα σμπροξίματα, τι τα κάνεις ρε. Όλες οι μεγάλες ομάδες το αμφισβητούμενο το παίρνουν παγκοσμίως. Εσύ το γάτιμα. Αυτοί το παρακάνε. Το παραχέσανε. Εμείς δεν λέμε ότι περιμένουμε να πάρουμε τα σφυρίγματα που παίρνουν αυτοί. Όχι. Δεν θα τα πάρουμε ποτέ και ούτε τα θέλουμε. Αλλά όχι και αυτό το πράγμα. Ελεηνό. Ταβαντζίδικο. Κατάλαβες. Δεν θα τα έχει τα σφυρίγματα. Το θέμα είναι ότι δεν τα χρειάζεται ο Ολυμπιακός φέτος αυτά τα σφυρίγματα γιατί έχει όντως την καλύτερη ομάδα. Τι να πούμε. Του βγήκαν όλες τις μεταγραφές, έχει πολύ καλό προπονητή. Έχει στηθεί η ομάδα όπως πρέπει. Δεν χρειάζεται καμιά βοήθεια για να κερδίσει κανένα στην Ελλάδα πιστεύω. Και θα πάρει το πρωτάθλημα δίκαια ύστερα από πολλά χρόνια. Είναι η άποψή μου. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα που δεν έχει δείξει ποτέ Κώστα και κύριε Ραπτόπουλε, Κώστα, είναι το πιο σημαντικό κατά την άποψή μου. Ναι. Γιατί δεν το λέτε ποτέ, δεν το έχετε δει ποτέ καμιά φορά. Το 1998 στο Ισραήλ κατασκευάστηκε ένα σκεύασμα το οποίο λέγεται M3. Λοιπόν, αυτό το σκεύασμα χρησιμοποιήθηκε μέχρι πριν 4 χρόνια παντού. Σε όλες τις Ολυμπιακές ομάδες, όλοι οι άνθρωποι που κάναν μέρος σε στίβο, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, όλες οι μεγάλες ομάδες του κόσμου που κάναν προετοιμασία στην Αμερική κυρίως, το χρησιμοποιήσανε τέλος. Είναι δεδομένο, το παραδέχτηκε ο ίδιος ο πρόεδρος της FIFA στη βιογραφία του αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή κάποια που για να τα λέμε. Πού θες να καταλήξεις, λοιπόν, αυτό έγινε μέχρι πριν 4 χρόνια, χρησιμοποιούταν, τώρα είναι κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ δεν τα ξέρει αυτά. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Ναι. Δεν τα ξέρει ο ΠΑΟΚ αυτά. Ναι. Θέλει 60.000 ευρώ ο παίχτης το μήνα για να το παίρνει αυτό το πράγμα και να είναι ανιχνεύσιμο και να πετάει. Ναι. Δεν τα ξέρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό του λείπει από το ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα δεν το έχει ο ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σε τέτοια επίπεδο ό,τι παίχτη και να φέρει. Ναι. Απλό. Ναι. Κατάλαβα. Ναι. Γιατί δεν το έχετε φτύξει αυτό το πράγμα ποτέ. Εντάξει, ναι, το θεωρούμε αυτονόητο. Εντάξει, ναι, ο Λαϊτάν Μήτρογλου τι πάθανε αυτοί. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να έχει τέτοια πράγματα, δεν μπορεί, όχι, έχει το Σαββίδι που δεν ξέρει από μπάλα, δεν ξέρει από κυκλώματα, δεν τα είπε κανείς ποτέ ότι φίλε αν δώσει 60.000 για τους 5 καλύτερους σου παίκτες. Τέλος. Εννοείς δηλαδή βελτιωμένη διατροφή. Πάρα πολύ βελτιωμένη διατροφή. Και όλοι οι αθλητές. Ναι, εντάξει, ναι. Όλοι, οι περισσότεροι παγκοσμίου επίπεδου αθλητές του κόσμου, ναι. Και από το πριν από 3 χρόνια και μετά έχει αλλάξει, δεν είναι πια η M3, είναι κάτι άλλο, πάλι πανάκριβο, πάλι τέλειο, πάλι με ενιχνεύσιμο. Ο ΠΑΟΚ δεν τα ξέρει αυτά γιατί δεν έχει πρόεδρο που έχει σχέση με την μπάλα. Έχει καπνέμπορα πρόεδρο. Αυτό είναι όλο και όλο. Καπνέμπορα. Καπνέμπορας είναι. Καπνά έχει. 60.000 υπαλλήλους στα καπνά έχει στην Ρωσία. Μάλιστα. Αυτή είναι η δουλειά του. Τι να κάνουμε τώρα. Να πάτε όπου θέλετε. Φίλια. Αυτά είχα να πω. Φίλια. Καλό βράδυ. Ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Γεια σας κύριε. Θα είμαι σύντομο θα πω. Θα ήθελα να σχολιάσω. Ναι. 3 ματς. Ναι. Για τον Μπερμπάτοφ. 3 ματς. 3 μάτς και θα είμαι λακωνικός σύντομος. Ναι, με την Dortmund. Ναι. Το αποτέλεσμα ποιος το πήρε. Ποιος ο Μπερμπάτοφ. Και θα το πω για ποιο λόγο το πήρε ο Μπερμπάτοφ. Ναι, να μας πεις το λόγο. Δύο το μαρκέρνανε και άλλοι 3 ήταν στην ακτίνα του. Ναι. 5 ποδοσφαιριστές από τους 11 αποσχολούσε ο Μπερμπάτοφ. Το αποτέλεσμα μακρινή μπάλα, γκολ. Δεύτερο μάτς. Ολυμπιακός. Πρώτο μήχρονο, ο Τούτορ δώρο τον Ολυμπιακό. Κάνει το παιχνίδι του Ολυμπιακός όπως ήθελε. Δεύτερο μήχρονο μπαίνει ο Μπερμπάτοφ. Αλλάζει όλη η όψη του παιχνιδιού. Τρίτο ματς. Ηρακλής ΠΑΟΚ. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ποιανού. Από τον ΠΑΟΚ. Ο Τζαβέλας. Ποιος. Ο Τζαβέλας. Δεν ήταν ο Μπερμπάτοφ. Δεν ήταν ο μοναδικός που κρατούσε μπάλα
Άστα ρε αυτά τα κρατούσε μπάλα. Άστα αυτά τα κρατούσε. Πού την κρατούσε μπάλα. Τι την κρατούσε. Και γιατί την έκανε που την κρατούσε. Την έδινε στα 5 μέτρα και μετά την ξανά έπαιρνε την ξανά. Και τι έγινε. Την ξανά έπαιρνε και την έδινε. Μπράβο, ναι, μεγάλη υπόθεση έκανε. Και μετά. Μεγάλη υπόθεση δεν ήταν. Τον είδα όμως εγώ και 3 φορές στο ύψος του πέναλτι να είναι ολομόναχος του, να σηκώνει χέρια. Ναι. Πήρε πάσα. Α, το, δε, αυτό είναι τώρα. Δεν πήρε πάσα. Όχι, μα τον είδαμε. Τον είδαμε στην τηλεόραση. Τον είδαμε. Να σηκώνει τα χέρια του στο ύψος του πέναλτι 3 φορές. Τι ζητάμε εμείς από έναν ποδοσφαιριστή. Α, ήταν καλός τακτικά δηλαδή. Ναι, μάλιστα. Αποσχολεί 5 ποδοσφαιριστές σε κάθε αγώνα μέσα. 5 ποδοσφαιριστές. Η Dortmund, τον ήξερε πολύ καλά. Ναι. Με το που έπαιξε ο Με το που κέρδισε ο Πάοκ την μπάλα, η πρώτη πάσα ήταν λάθος, ξανά πήρε ο Ντόρτμουντ. Την μπάλα 80-20 κάτω εκεί. Και ξανά μάνα το ίδιο. Να είμαστε λίγο επιτυχικοί και να το τον δούμε. Τον έτρεμε η Ντόρτμουντ τον Μπερμπάτοφ. Χαίστηκε πάνω της. Να είμαστε λίγο επιτυχικοί και να το δούμε. Θα το δούμε στην πορεία. Αυτό το θα το δούμε στην πορεία. Πιάσα είναι 28 τώρα, κάτσε τώρα να δούμε. Περίμενε. Κώστα είναι ο μοναδικός που κρατάει την ομάδα. Και πάνω του πέφτουν συνέχεια αποσχολεί 5 ποδοσφαιριστές. Σ' απασχολεί. Εγώ δεν είδα κανέναν Τραβέλα, κανέναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος να αποσχολεί ποδοσφαιριστές απάνω του. Με τον Ολυμπιακό άλλαξε όλη η όψη. Η όψη. Η όψη του αγώνα άλλαξε μόλις βγήκε ο Μπερμπάτοφ. Πώς ήταν κοντά στον Μπερμπάτοφ. Γιατί ξέρουν ότι και στην τρίπλα είναι καλός και στην πάσα είναι καλός. Τον είδες εσύ να κάνει καμία τρίπλα. Αν τον έχω δει. Ναι. Θα το δω στην πορεία. Αυτά το δει. Το πιστεύω. Αυτά είχα να πω. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλια. Κουλτουριάριδες, οι πανηγυρτζίδες Ολυμπιακοί βλέπουν μόνο Τσούλου. Ευτυχώς υπάρχει λεωφόρος. Φαρμακοτρίφτες, αλλιώς χούντα θα είχαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε Ραβδόπουλε. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη, κύριε Ραβδόπουλε. Ναι, σήμερα τώρα με την νίκη του Ολυμπιακού δεν. Ναι. Καταρχήν κύριε Ραπτόπουλε θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ. Εγώ σαν ακροατής δεν υιοθετώ τα λόγια του προϊλαλήσαντα με τα συμπληρώματα διατροφής. Ναι. Διότι δεν ξέρουμε από ποιες πηγές αντλήθηκαν οι πληροφορίες. Έτσι. Δεν θα πρέπει μάλλον να συμφωνείτε κι εσείς και δεν το υιοθετείτε ούτε εσείς. Δεν υιοθετώ κύριε, δεν υιοθετώ. Εγώ γλυκό μου παιδί, δεν υιοθετώ. Διότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει δεν να λέγονται και να αιωρούνται έτσι. Όχι, είπε ανώνυμα. Τους αρέσουν τα ακριβά εστιατόρια. Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Δεν υιοθετώ. Εντάξει, τα ακριβά αρώματα μπαίνουν και σε μικρά μπουκαλάκια κύριε. Γιατί, από που λέμε, να ρωτήσω κύριε Ραπτό. Να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. 2-3 ερωτησούλες, 4 θέλω να σας κάνω. Αν θέλετε μπορείτε να μου απαντήσετε. Να απαντήσουμε. Δεν μου λέτε κύριε αυτό που λέμε. Το είδατε το μάτς σήμερα. Δεν ναι, το μελέτησα. Όχι, δεν το είδα, το μελέτησα. Το μελετήσατε. Μπράβο, παντεσία να πούμε. Είναι αυτό που είπατε ότι καινούργιοι φιλάθλοι γεννιούνται. Ναι, δεν είδα τον μπαμπά τον Παοξή να ορίεται, να στεναχωριέται. Δεν τον είδα να βρίζει τον Ολυμπιακό. Το παιδί δίπλα είναι τη νίκη. Είναι δήλο. Τι να πω. Μα εμένα, ήρεμη βραδιά πάντως πιστεύετε ότι θα είναι σήμερα. Ναι, ήρεμη. Ήρεμη βραδιά. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε, ξέρετε ότι ο πρώτος σύνδεσμος φιλάθλων της ΠΕΦΟ του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη που στεγαζόταν και που ιδρύθηκε και από ποιος ιδρύθηκε κύριε Ραπτόπουλε. Δεν ξέρω αν σαν σε Θεσσαλονικιός θυμάστε υπήρχε κάποτε στην Εγνατία περίπου στο νούμερο 13-15 το ξενοδοχείο Δέλτα. Μάλιστα. Στην είσοδο της πόλης Εγνατίας, εκεί υπήρχε και ένα περίφημο μπουγατζατζίδικο. Ναι. Οι ιδιοκτήτες που ήταν επηρεώτες και πρώτοι ιδρυτές του συνδέσμου της ΠΕΦΟ, ακριβώς απέναντι στην πολυκατοικία, κύριε Ραπτόπουλε, που μάλλον μετά το νούμερο 8, δηλαδή το 6 ήταν η τουριστική αστυνομία, 8 ή 10, ναι. Εκεί στεγαζόταν ο πρώτος σύνδεσμος φιλάθλων ΠΕΦΟ του Ολυμπιακού, κύριε Ραπτόπουλε, στη δεκαετία του 70. Υπάρχουν ακόμα εν ζωή ιδρυτές, έτσι, ναι. Δύο αδερφοί ναι. Είναι. Ναι, ναι. Είναι όπως είναι τα Μυρμήγκια να πούμε. Μυρμήγκς, ναι. Πολυπληθείς φιλάθλοι, ένα αυτό. Δεύτερον, εμείς όταν ήμασταν καλεσμένοι κύριε Ραπτόπουλη με τον κύριο Σάβα στη Γερμανία πριν 1-2 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ήμασταν καλεσμένοι από το Σύνδεσμο Φιλάθλων Ολυμπιακού Γερμανίας στο Ντίσσελντορφ, που εκεί στο σταθμό του Ντίσσελντορφ κύριε Ραπτόπουλε μου, σε μια οδό που λέγεται Βίλι Μπέκερ Αλέ, εντάξει, εκεί ήταν μαζεμένος όλος αυτός ο κόσμος, ήταν και το ελληνικό προξενείο εκεί. Ναι. Και εκεί μας πήγανε, εκεί μας είπαν ότι εδώ υπάρχει ο μεγαλύτερος σύνδεσμος φιλάθλων Ολυμπιακού στη Γερμανία. Αναριθμεί γύρω στις 5.000 άτομα. Πού είναι αυτός?
Αυτός είναι πολύ γνωστό σημείο αυτό στο Ντίσελντορφ. Μπορούν να βγουν κάποιοι φίλοι από τη Γερμανία και να σας το διαβεβαιώσουν. Ναι, ναι, ναι. Είναι στην έξοδο που βλέπεις στην οδό της Βίλι Μπέκερ Αλέ. Και είναι ένα πολύ γνωστό ελληνικό στέκι εκεί, ναι. Όπως είναι η πλατεία Ομονίας στην Αθήνα, ναι, ναι. Που συγνάζουν και εκεί είναι και ο πρόεδρος του συνδέσμου. Είναι ένας τρικαλινός αυτός. Είναι ντυμένος πάντα στα κόκκινα. Έτσι ξέρετε, γιατί υπάρχει πολύ το στοιχείο των Ελλήνων από τα Τρίκαλα. Ναι. Και αυτή είναι η πρώτη που ιδρύσαν το σύνδεσμο φίλων Ολυμπιακού Ντίσελντορφ. Αυτό ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω, κύριε μου, ότι... Ναι. Ξέρω, κύριε μου, ότι οι φίλαθλοι που φύγανε για Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια το 90% είναι παοκτζίδες. Και ότι ο λαός του ΠΑΟΚ στη Γερμανία τουλάχιστον, ναι, νομίζω, ναι, ότι είναι μεγαλύτερος από το λαό του Ολυμπιακού. Νομίζω. Θα σας τεκμηριώσω, κύριε Ραπτοπούλου. Παρακαλώ, να ακούσω. Ναι. Επειδή ξέρετε ότι έχουμε πληροφορίες από το γιο του κυρίου Σάβα, ναι, έτσι. Στο μάτς της 10ης Δεκεμβρίου που θα γίνει στο στάδιο της Ντόρτμουντ, ναι, το Ιμπούνα Ζιγνάλ Στάδιον, ναι, που ξέρετε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια από 82.000 πέφτει στις 65.000 και κάτι. Ναι. Έτσι. Ναι. Δικαιούται ο ΙΠΑΕ ΠΑΟΚ 3.200. Ναι. Οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στη Γερμανία είναι περίπου κατά τους 8 ή 9, ναι, γιατί έχουν και ένα σύνδεσμο κεντρικό στη Ζυρίχη. Ναι. Όλοι αυτοί δικαιούνται 800 εισιτήρια, κύριε Ραπτόπουλε μου. Ναι. Και θέλω να μου πείτε εσείς, αν δικαιούνται όλοι οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ στη Γερμανία 800 εισιτήρια, πόσο να είναι αυτοί οι υπόλοιπλοι? Εκτός και άμα πάρετε τηλέφωνο τον κύριο Μασκοφόρο, έναν από τους πρώην ηγέτες της Σύρας 4, πνευματικό παιδί του μεγάλου κυρίου Νίκου, έτσι να τα λέτε και αυτά. Ναι, βέβαια. Έτσι, και σας πει και αυτός τι έχει ακούσει από τον κύριο Νίκο για εκείνο και το περίφημο πανό που μας ευχόταν εμάς τους δαφνοστεφανωμένους την ολόψυχη κατάκτηση του πρωταθλήματος, τότε ξέρετε, στο έντιμον σωματείο. Ναι. Γιατί είμαστε και ατρεφά σωματεία από τη στιγμή που μας έχουν αυτοκαλέσει αδερφών εντιμότατων σωματείων. Τι είμαστε, κύριε Ραπτόπουλε, αδερφάκια δεν είμαστε? Κύριε Ραπτόπουλε μου, ναι. Και όσο τώρα για το καταστατικό των συνδέσμων, γιατί άκουσα και τον κύριο ακροατή από τον Μπόχουμ. Τι είπε? Να τον υπενθυμίσω, ξέρετε γιατί δεν έγινε, κύριε Ραπτόπουλε, ο σύνδεσμος φιλάθλων Μπόχουμ? Διότι υπάρχει στο Ντίσελντορφ, υπάρχει στο Ανόβερο. Και υπάρχει ένας νόμος στα καταστατικά των οπαδών αυτών, των μάλλον των συνδέσμων, μετά το 2005, ό,τι σύνδεσμος θα ιδρυθεί, θα πρέπει να απέχει σε ακτίνα 300 χιλιόμετρα από αυτούς τους συνδέσμους. Αλλιώς ενσωματώνεται στους παλιούς συνδέσμους στο κάθε μέρος. Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε, η μοίρα το έχει γράψει. Μέσα τους όποιος μπει, φωτιά να τον εκάψει. Μεγάλη πόλη πάνω, κύριε Ραπτόπουλέ μου, έτσι. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτησούλες ακόμα. Κάντε. Και αν ξέρετε με απαντάτε. Σίγουρα. Ποιος παίκτης της ομάδος της καρδιάς σας, κύριε Ραπτόπουλε, εκ Θεσσαλίας πήρε μεταγραφή στην ομάδα, μεγάλη ομάδα του Λιμανιού και χόρευε σε μια γιορτή Περέα μου με το Σαρονικό σου? Ερώτηση πρώτη. Και δεύτερο, μια που είσαι Θεσσαλονικιός, να ρωτήσω. Ναι. Γιατί ήταν και απορία του κυρίου Σάββα. Στο κέντρο της πόλης σας, δηλαδή βλέπε ρε παιδί μου από εκεί που ξεκινάει η Αγίου Δημητρίου ή η Αγνατία, γιατί δεν υπάρχει σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ, κύριε Αργοπουλέ μου? Ποια οδό? Στην Αγίου Δημητρίου π.χ. Δεν υπάρχει τι? Σύνδεσμος φιλάθλων ΠΑΟΚ. Πείτε μου ένα σύνδεσμο που ανήκει στο κέντρο της πόλης που κατοικείται, κύριε Αργοπουλέ μου. Υπενήσεστε κάτι? Εγώ δεν επαινούμε. Η θύρα 4 νομίζω είναι... Εγώ μία ερώτηση κάνω, κύριε. Στην Καμάρα είναι η θύρα 4. Ποια Καμάρα? Στην Καμάρα. Καμάρα είναι. Ναι, βάλτε όμως τώρα Καμάρα. Στα πανεπιστήμια κάτω λέτε εσείς. Ναι, Καμάρα. Ναι, η πόλη όμως ξεκινάει π.χ. από την πλατεία εκεί που τελειώνει η είσοδος, η πλατεία Βαρδαΐου, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω για δυτικές συνοικίες. Σου λέω το κέντρο. Αν περπατήσουμε την Εγνατία, ανεβούμε ρε παιδί μου Καραολή Δημητρίου, πάμε στην πλατεία Αντιγονιδών, ανεβούμε πάνω για το Αγίου Δημητρίου, έτσι. Εσύ τι Αγίου Δημητρίου κόλλησες? Είπα μία, εντελώς τυχαία το ανέφερε, κύριε Ραπτόπουλε. Εντάξει, επειδή είναι μεγάλη δηλαδή όδος, θες να πεις. Επειδή είναι μεγάλη, είναι διασχίζει ρε παιδί μου ένα κομμάτι της πόλης. Επειδή είναι τα μνήματα, κύριε, γι' αυτό μάλλον δεν...
Ευαγγελίστε. Η πενήσε κάτι, κύριε Ραπτόπουλε, φαίνεται από το νοσοκομείο γεννηματά τα παλιά τα μνήματα. Εκεί ήταν που βλέπει του πεθαμένου και του χαιρετά κάθε μέρα. Εκεί που περνάς, δεν υπάρχει. Και, εκείνο έκλεισε από το 1970, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, αλλά η τάφη είναι ακόμα εκεί απάντου. Εκεί υπάρχουν, δηλαδή, όπω και. Εντάξει, είναι πολλά τα πράγματα, κύριε Ραπτόπουλε. Θα μάθω εγώ αν έχει την Αγίου Δημητρίου σύνδεσμο. Πάντω, κύριε Ραπτόπουλε, μου θέλω να μου πείτε πώ θα βλέπετε τα πράγματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματο. Θα είναι εύκολα, δύσκολα. Κοίταξε τώρα. Εάν εσείς τώρα σαν Μαρινάκηδες δούμε καμιά διαιτησία 80-20 υπέρ του ΠΑΟΚ επειδή ο και να βγαίνουν οι ΠΑΟΞίδες και ξέρεις τα λένε, εμείς δεν πήραμε σφυρίγματα, ο Παναθηναϊκός ήταν ένα σφαγή γιατί είναι οι τρεις βαθμούς κοντά στον άλλο, σαν να τους ακούω, σαν να τους ακούω, ναι, κατάλαβες, αλλά μετά δεν μπορεί να βγει κανένας αντρομητέος, κανένας από την ξέρω εγώ την Τρίπολη και να πει καλά, ρε, να τον παίρνει ο Πάοκ σφυρίγματα με τον Παναθηναϊκό με στην Τούμπα και βγαίνει πεντάδα και εγώ αμήνω απόξω. Δεν μου λέτε δεν ξέρω. Πούλε, να ρωτήσω. Πάντως και... εγώ αν ήμουν Μαρινάκης, ναι, στην Τούμπα θα έστελνα καμικάζι 80-20 πέρα του Πάοκ και κάνω πλάκα τον Αλαφούζο που είναι δίπλα μου, από πίσω μου. Λέτε να γίνει αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να γίνει και αυτό σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το 2004, διότι ο Διονύσης με το φάξ, ο δικηγόρος ο Γιάννης και τι μπουγάτσα τρώγανε τότε και στην Τζιμισκή στον μπουγατσατζίδικο του Γιάννη. Με κοιμά, ρε. Με κοιμά, όχι κρέμα με άχνη και κανένα. Όχι, δεν έχουμε την άχνη, παχαίνει. Μπορεί να το δούμε και αυτό, κύριε Ραπτόπουλε, γιατί είχε σπάσει το σερί του μεγάλου ένδοξου δαφνοστεφανωμένου. Μάλιστα. Καλά. Καλημέρα μου, κύριε Ραπτόπουλε. Χαίρετε, κύριε. Ναι. Γιατρέ Μπανιώτη, Ιωάννη, τι δίνεις σήμερα στους ακροατές, για οι οποίοι είναι καπνιστάς. Για δύο φίλους που θέλουν να κόψουν το κάπνισμα, ναι, δύο πακέτα δώρο διακοπής. Διακοπής καπνίσματος. Ναι, ναι. Συνεδρίες. Περισσότερες συνεδρίες, δύο πακέτα για δύο φίλους. Για δύο φίλους, πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο. Ναι, δεν σας έχουμε ξανακούσει. Ορίστε. Ναι, δεν σας ακούσαμε ξανά. Δεν. Ναι, τη φωνή σας λέω, δεν την ακούσαμε λέω ξανά. Ναι, σωστά. Ναι, είναι η πρώτη φορά που σας παίρνω τηλέφωνο. Κύριε Ραπτόπουλε, να ξεκινήσουμε λίγο από την ομάδα του Ολυμπιακού. Από όπου θέλετε, πάρτε την. Η ομάδα του Ολυμπιακού φέτος έχει μια ταυτότητα προπονητή. Σωστό. Αυτή είναι και η διαφορά της. Σωστό, έχει και υλικό όμως μεγάλο, έτσι. Σε σχέση με τις άλλες χρονιές είναι ομάδα προπονητή. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό λέω. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέω. Που έχουμε αυτά που καταλαβαίνω, αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, κύριε Αυτόπουλο, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί καμιά φορά βάζετε παραπάνω την ακροαματικότητα από την ενημέρωση. Λέτε. Εγώ έτσι πιστεύω, ναι. Ναι. Βάζετε παραπάνω την ακροαματικότητα από την ενημέρωση, γιατί αυτό πουλάει, αυτή είναι η δουλειά σας. Υπάρχει, ξέρετε, ενημερωτικό κομμάτι. Ναι. Ο κύριος Μπούζος είναι και ο κύριος Κανελάκης, οι οποίοι είναι και οι ρεπόρτερ. Ναι. Επειδή είστε έξυπνος άνθρωπος, βάζετε παραπάνω την ακροαματικότητα από την ενημέρωση. Γιατί ποδόσφαιρο γνωρίζετε. Και θα σας κάνω μια ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είστε ειλικρινής. Ναι. Τουλάχιστον τις περισσότερες φορές το δεν βάζετε ίντρικα μέσα. Ναι. Σε μια παράλληλη ζωή, τον Αύγουστο, παίρνει ο ΠΑΟΚ αυτόν τον Φεγγόμισον που τον ενδιαφέρονταν για ένα διάστημα. Το Φιμπόκασον που πήρε τώρα ρεζέρβα του Ολυμπιακού. Και το Φορτώνη. Τι είπατε, λέει. Έπαιρνε, λέω, τον Εντιγέ, έπαιρνε και τον Φορτούνη. Ναι. Τον Αύγουστο. Ναι, ναι. Που ισχύσεις εσείς, ισχυριζόσασταν πριν κάνα δύο μήνες, γιατί πριν 6-7 γραμμές, μπορεί και 8, βγήκε για πρώτη φορά τόσα χρόνια, έτσι, που ακούω ραδιόφωνα, ένας άνθρωπος που υποστηρίζει την ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Και στα 10 πράγματα που είπε, τα 9,5 ήταν σωστά. Mm. Σπάνια ακούω τέτοιες φωνές. Καλό αυτό είναι. Ναι, είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ήταν πολύ ώριμος και φαινόταν και μικρός. Και σας κάνω λοιπόν την ερώτηση τη συγκεκριμένη. Παίρνει ο ΠΑΟ Κεντιγέ, Φορτούνη, και αυτόν εδώ τον Τσιτσιποπό, τον Σέντερφορ, που είναι Σέντερφορ περιοχής που ενδιαφερόταν. Εντιγέ, το Σέντερφορ το μαύρο, το Φορτούνη δεκάρι και τον Φιμπόγκασον. Ναι, τον Φιμπόγκασον. Ναι. Και ο Ολυμπιακός παίρνει τον Μπερμπάτοφ. Ναι. Που ενδιαφερόταν, ίσως εγώ εκεί που διαφωνώ με αυτή την καλή φωνή, είναι ότι είπε ότι ο Μπερμπάτοφ ενδιέφερε τον Ολυμπιακό, αλλά επειδή είναι ομάδα Champions League. Και επειδή θέλει ένα πιο φονταριστό και επειδή είναι 34 χρονών, υποχώρησε και δεν τον ήθελε ο Σίλβα. Δεν τον ήθελε ο Σίλβα, είπε. Κατά μια παρατήρηση να το πω, ναι, δεν υπάρχει προπονητής στον πλανήτη Γη και ειδικά σε αυτή την ηλικία του πολύ σοβαρού και πολύ καλού και πολύ σεμνού και ταπεινού προπονητή που έτσι ξεκίνησα,
Σίλβα που να πει εγώ δεν θέλω τον Μπερμπάτο. Η ερώτησή μου δηλαδή είναι συγκεκριμένη. Παίρνει τον Ετιγέ, παίρνει τον Φορτούνι, παίρνει και αυτό το Φιγκόβασον. Και ο Ολυμπιακός παίρνει τον Μπερμπάτοφ. Τι θα λέγατε κύριε Ραπτόπουλε? Αν έπαιρνε ο Ολυμπιακός 35 χρονών τον Μπερμπάτοφ. Ναι, 34 στα 35 έτσι όπως το λέω. Ωραία ερώτηση. Εγώ θα αντιστρέψω την ερώτηση και θα πω τι θα λέγανε οι Παοξίδες. Λέγαν κύριε Ραπτόπουλε, επειδή γνωρίζετε από ποδόσφαιρο, με γεμάτη σεζόν στη Γαλλία. Ποιος? Και όχι με ο Μπερμπάτοφ. Ναι. Και όχι υπογράφοντας το παραπέντε σε καμιά ίδια. Μεγάλη μεταγραφή. Τεράστια μεταγραφή για τον. Όχι, λίγο το επισημάνω και συγγνώμη για την αγένεια. Όχι, δεν είναι καθόλου αγένεια. Είναι ποδοσφαιρική ερώτηση. Στα 34 τον Μπερμπάτοφ. Με γεμάτη χρονιά. Όχι, υπογραφή σε μια αραβία όπως πει ο Πάοκ τον Κώστα. Ή οποιοδήποτε παίκτη, χωρίς να θέλω να μειώσω τον παίκτη Κώστα, σε οποιοδήποτε που ανάπτει το πρωτάθλημα. Θυμάστε όταν ήρθε ο Μπερμπάτοφ. Τι ωραία λόγια λέγαμε εδώ. Συμφωνή σα, κύριε Ραπτόπουλε, λίγο να ολοκληρώσω. Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Θα σα αφήσω να ολοκληρώσετε και να μου πείτε την άποψή σα, γιατί στο φινάλε έκανα ερώτηση. Δεν κάνω ερωτοκατάφαση. Εγώ θυμάμαι ότι ο Μπερμπάτοφ το βράδυ που υπέγραψε και τον έκλεψε τελευταία στιγμή, δίνοντα βέβαια παραπάνω χρήματα ο κύριο Αβίδη, ήταν ένα βήμα πριν την Άστο Βίλα, με γεμάτη σεζόν από τη Μονακό και μην έρχοντα από Σαουδική Αραβία και από. Γιατί δεν πήγε στην Άστο Βίλα? Δεν ξέρω, μήπως είμαι παραπληροφορημένος. Όχι, όχι. Επειδή... Ένα βήμα πριν από την Άστο Βίλα δεν τον πήρε ο κύριος Αβίδης. Βεβαίως. Στην Άστο Βίλα γιατί δεν πήγε. 500 χιλιάρικα παραπάνω. Ναι. Εσείς λέτε η Άστο Βίλα αυτή τη στιγμή νιώθει στεναχωρεμένη ή την γλίτωσε? Εγώ. Τώρα που μιλάμε, ναι. Αν έχω χρόνο. Έχετε, ναι. Και μήπως υπάρχουν πολλές γραμμές από πίσω. Έχετε δύο λεπτά ακόμα γιατί πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Η παιδεία του Μπερμπάτο που εγώ θεωρώ ότι είναι η ιεροσιλία να αναπτύξουμε το κεφάλαιο του Μπερμπάτο. Γιατί είναι η ιεροσιλία? Όταν είχε έρθει ο Κοντρέας στον ΠΑΟΚ, είχε ακούσει κριτικές. Όταν είχε έρθει ο Βιερίνια στον ΠΑΟΚ, δεν ήξερε να κάνει κοντρόλ και τραβούσε κάτι σουτ στα πουλιά. Και τώρα θα κρίνουμε τον Μπερμπάτο που, όπως είπε και ένας πριν δύο γραμμές ακροατής, ξέχασε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο Αθηνών. Στο κόρνερ στο 93, τρεις-τέσσερις παίκτες μαρκάραν τον Μπερμπάτοφ και με το τσαφ που έγινε του κατά λάθος στρώθηκε στο ΜΑΚ και έγινε τον γκολ ο ΜΑΚ, αν δεν κάνω λάθος. Του έδωσε μεγάλη ασίστ, ναι. Ναι, όχι, ναι, αλλά τρεις-τέσσερις παίκτες ορμήσανε στον Μπερμπάτοφ. Mm. Έτσι θεωρώ εγώ, δεν ξέρω, μήπως βλέπω άλλο μάτς. Οπότε λέτε εσείς ότι ο ΠΑΟΚ με τον Μπερμπάτοφ, που είναι 10 βαθμούς από τον Ολυμπιακό του Ιντέγε, είναι καλύτερα. Γυρνάμε λίγο τον χρόνο πίσω και παίρνει ο ΠΑΟΚ και τη ΓΕ, Φορτούνι, και αυτόν τον παίκτη που όντως γράφτηκε σε εφημερίδες, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αλήθεια ή ψέματα, ενδιαφερόταν να τον πάρει. Και κλείνει ο Ολυμπιακός τον Μπερμπάτοφ. Τι θα λέγατε εσείς? Ότι πήρε μια μεγάλη παιχτάρα. Πήρε μια μεγάλη παιχτάρα ο Ολυμπιακός. Είτε Παοξίδες, να μείνετε με Κλάους Αθανασιάδη και πολλοί είναι. Γιατί όχι Μπερμπάτο δεν έχετε στον ΠΑΟΚ, δεν έχετε κανένα στον ΠΑΟΚ. Και μετά από κανένα δεκάλεπτο τέταρτο έσκασε η μεταγραφή του Μπερμπάτοφ. Αν θυμάμαι καλά. Εσείς κάνετε μια πολύ ωραία αναφορά για τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και καλά κάνετε. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει κριτική με τη διοίκηση. Γιατί το πάτε εκεί. Όχι, δεν το πάω στη διοίκηση. Γιατί λέτε ότι μήπως να κράξουμε τον Σαββίδη που έφερε τον Μπερμπάτοφ. Άλλο λέμε. Ο Σαββίδης. Ναι, ο κύριος Σαββίδης έφερε τον Μπερμπάτοφ με γεμάτη χρονιά. Εγώ βλέπω ειλικρινία σε εσάς. Ακούστε. Παραδείγματος χάρη σήμερα στο παράδειγμα που είπατε για το Φορτούνι ότι έχει πάρει λίγο ψηλά τον Αμανέ. Τον πήρε, ναι. Εγώ δεν βλέπω προβλήματα στον Μπερμπάτοφ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μπερμπάτοφ, κύριε Ραπτόπουλε, που δεν τον αναφέρετε ποτέ και ελπίζω να μην γίνει γιατί είναι και φύλαδο του ΠΑΟΚ, ξέρετε ποιο θα είναι. Να μάθω. Ίσως και το μοναδικό μεγαλύτερο πρόβλημα. Να ακούσω. Ίσως το πρόβλημα που φοβάστε εσείς, ναι. Ποιο είναι. Ένα θα είναι. Ελπίζω να μην συμβεί. Να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη και να μην μπορέσει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ένας παίκτης τέτοιας εμβέλειας, αν δεν έχει κίνητρο να παίξει σε μια ομάδα, εκεί θα είναι το κλατάρισμα του Μπερμπάτοφ. Αν έχει την τύχη ο ΠΑΟΚ και κερδίσει με 0-0 την Πέμπτη και με 0-0 τον κακό του δαίμονα που λέγεται Παναθηναϊκός, τότε θα δείτε... Σαν αλλιώς. Το πιστεύω. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι τέτοιοι παίκτες. Είναι καλή τοποθέτηση. Άκουμε. Τέτοια ποδοσφαιρική παιδεία, όταν δεν έχουν κίνητρο, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, ως προς την εκτελεστικότητά του και τη δυνότητά του στα γκολ. Όχι ότι δίπλα του θα μάθουν άλλη μπάλα και μόνο που ήρθε στην Ελλάδα. Αυτά δεν μπορώ να τα ακούω. Άλλη διαφήμιση. Δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα δεν με νοιάζει όμως. Εμένα δεν με νοιάζει. Δίπλα στον Κοντρέρας, ο Μαλεζάς έμαθε ποδόσφαιρο. Δίπλα στον Γκαρσία, ο Βιτόλο ήταν πιο καθαρός. Ο Σορλέγκα του έπιε πολύ μπάλα. Πάντοτε δίπλα σε μεγάλους παίκτες, κύριε Ραπτόπουλε, το γνωρίζετε πολύ καλά, στελεχώνονται και άλλοι μικρότεροι παίκτες. Εμένα δεν με ενοχλεί ο Μπερμπάτοφ.
αν δεν μπορεί να τριπλάρει, αν δεν είναι γρήγορο. Μου λέτε λοιπόν, για να καταλάβω και να τελειώσουμε. Ναι, κατάλαβα. Που ο Ροντρίγκες που έχει δείξει ότι έχει βγει η μεταγραφή του, δεν δίνει πάσα στον κατάλληλο χρόνο. Ο Μακ που δεν δίνει πάσα στον κατάλληλο χρόνο. Σωστό. Για να ασχοληθεί τον σωστό, κόλ. Σωστό. Αυτά πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι και θέμα προπονητή. Και το θίξαμε αυτό. Πάμε σε διάλειμμα, γαμώ το έχουμε. Ναι, μπορούμε, ναι. Όταν υπάρχει τέτοιο ακροατήριο σαν τον προηγούμενο, που με τεκμηριωμένα δηλαδή στοιχεία. Επιχειρήματα. Είναι πολύ ωραία. Σπάνια θα βγει τέτοιο ακροατής να επιχειρηματολογήσει. Είναι φοβερό αυτό. Μακάρι να υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι. Δεν προλαβαίναμε γιατί ήταν έχει διάλειμμα. Είναι και θέμα προπονητή το απαντώ του προηγούμενου φίλου. Και ήδη εγώ και στο ΑΡΤ και εδώ έχω τις αμφιβολίες μου για το θέμα του Τούντορ όσον αφορά τη συζήτηση με τους παίκτες του στα αποδυτήρια που ήταν απόν και έκαναν την κριτική τους οι παίκτες μόνοι τους. Το γεγονός ότι νιώθει ανασφαλής και πιάνει τον περπάτο κουβέντα τι θα κάνω με την άμυνα. Το γεγονός ότι βγαίνει στον ΠΑΟΚ ότι δεν υπάρχει τακτική και υπάρχει ένας αυτοσχεδιασμός στο οργανωτικό του παιχνίδι. Υπάρχουν πολλοί αυτοσχεδιασμοί και αυτό δεν μ' αρέσει. Θα πρέπει να υπάρχει το ταλέντο του παίκτη και η προσωπικότητα μέσα από ένα σύστημα και μέσα από μια τακτική, την οποία ακόμα δεν τη βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, ναι. Λέει ένας, υπάρχει σύνδεσμος, πάω οξικά σαν άνθρωπο. Μάλιστα. Καλημέρα, φίλε. Κωστά, καλημέρα. Νάτος. Καλημέρα, γιατρέ μου. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη Χιλιτίδη. Λοιπόν, Κώστα. Ναι. Και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, ανοίξτε τα αυτιά σας. Ναι. Προσέξτε, θα σε διαβάσω. Έχω ανοιχτό τον υπολογιστή. Στεναχωρέθηκες? Καθόλου. Δεν ασχολήθηκα με το μάτς, γιατί ήξερα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Πώς το ξέρεις? Θα τα πούμε. Άκουσε τώρα τι θα σου διαβάσω. Άξε. Άκουσε τι θα σου διαβάσω. Καλά. Λοιπόν, Βαγγελάκη, φίλε μου, που κι εσύ παίρνεις τα χάπια όπως τους τρεις εκλεκτούς του Ηρακλή εκεί πέρα. Λοιπόν, σύνδεσμος φιλάθλων Ολυμπιακού Ντίσσελντορφ. Κλικ και μου βγάζει. Κλικ. Στα αγγλικά, στα γερμανικά, ναι. Στα ελληνικά. Ναι. Θα διαβάζω στα ελληνικά. Ναι. Για όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ναι. Θέλω να δημιουργήσω μια ομάδα οπαδών προς ανατολισμό θύρα 7 του Ολυμπιακού στο Ντίσσελντορφ και την περιοχή Ντίσσελντορφ. Ναι. Όποιος θέλει να αυξήσει επάνω σε μια ομάδα με μεγάλη ποικιλία. Κάτσε λίγο τώρα εδώ, μου λέει ο Χιλιτίδης ο Γιάννης ότι πρέπει να ανακαλέσει τη λέξη χάπια. Τι παίρνω πίσω, συγγνώμη. Τι παίρνεις. Τι παίρνω, την ανακαλώ, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Τι παίρνεις, λοιπόν, όποιος θέλει να αυξήσει επάνω σε μια ομάδα με μεγάλη ποικιλία του Ολυμπιακού, υποστηρικτές στην Γερμανία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ναι. Αυτός, κύριε, είναι ο σύνδεσμος Ολυμπιακού του Ντίσσελντορφ με από 3.500 μέλη πήγε σήμερα στους 5.000 μέλη. Ναι. Αυτό που σας διάβασα. Ναι. Και για όποιον ενδιαφέρεται, η σελίδα λέγεται www.redwhitegroup7.de. Κάτσε ρε, αυτός είναι σύνδεσμος του Ολυμπιακού στο Ντίσσελντορφ. Ξαναπέστε δεν βρίσκεται... το. Τα λες γρήγορα. Ναι. Να μάθουμε. Περίμενε να γράψεις. Λοιπόν, σε λατινικά, red, πώς λέμε το κόκκινο, red. Το κόκκινο. Μία λέξη αυτή. Ναι. Red, ναι. White. Ναι. White, το άσπρο, group7.de, πώς λέμε, Deutschland, .taflanda. Θα βγει αυτό το πράγμα που σας διάβασα. Μέσα. Αυτά. Πάμε τώρα στο παιχνιδάκι το σημερινό. Πάμε. Εγώ όταν παίζω Ολυμπιακό φυσικά δεν το κοιτάζω, αλλά έχω το λεπτό προς λεπτό. Μ' αρέσει να βλέπω όπου μπαίνει γκολ και να γυρίζει. Σ' αρέσει το γύρω-γύρω. Άντε, μπράβο. Μπράβο, το γύρω-γύρω. Λοιπόν, εγώ σήμερα είδα αυτό που ήθελα ήταν να κερδίσει η Arsenal. Ναι. Γιατί αν έχανε η Arsenal ήταν εκτός παιχνιδιού. Γιατί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήξερα ότι το κερδίσει. Ασχολήθηκες με τον Ολυμπιακό δηλαδή? Όχι, με την Arsenal ασχολήθηκα. Με την Arsenal. Το Ολυμπιακό καθόλου. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Είχε δύο δοκαράκια η Δυναμό, δύο πεναλτούρες. Πίσω στο μυαλό σου ήταν Ολυμπιακός όμως. Καθόλου σου λέω. Καθόλου. Το μάτς αυτό το είχα ό,τι θα το κέρδιζαν. Μάλιστα. Είναι η πιο αδύναμη ομάδα του μήνου και έλεγα θα το πάρουνε. Αλλά εγώ είδα δύο δοκαράκια, είδα δύο πεναλτούρες, μάλλον κανένας διάκουσας φύριζε εκεί πέρα στο Ζάγκρεμπ, κανένας Καλογερόπουλος. Mm. Τέλος πάντων. Και είδα ένα γκολ που όπως είπες έκανε την κούρσα, έκανε το αυτό εκεί ο Εντιγέ, αν τον λέω σωστά. Την κούρσα, ναι. Που ο τερματοφύλακας, ναι, το πνίξε. Και τα βάζουμε όλοι εμείς με τον Όλσεν. Έλα, τι τερματάρι. Αν δείτε τι γκολ έφαγε ο Νέερ στο 1-0. Εδώ θέλουμε να καταλήξουμε.
Αυτό είναι. Θα χάσει τα μαλλιά τη κεφαλή σα, όλοι σα. Τι να χάσουμε, εγώ. Και ασχολείστε με Όλσεν. Καλό είναι. Όλσεν. Ναι. Όχι. Όχι. Αυτή τη στιγμή όχι. Την αυτή τη στιγμή Όλσεν θέλει να φάει λίγο μπάγκο. Μπάγκο. Και θα γίνει αυτό από την Πέμπτη κάθεται ο Γλύκος κατά τα δοκάρια. Ω, χαιρόμαστε. Να συνέλθει λίγο το παιδί. Το παιδί πάει για βραβείο στη Σουηδία. Βραβείο τι? Για βραβείο, ένας από τους τρεις καλύτερους τερματοφύλακες είναι στη ψηφοφορία. Είναι αυτός, ο Ίσακσον και άλλος ένας. Λίσακσον. Ίσακσον. Εντάξει. Σου τα πάρωσε σήμερα το μεσημέρι και το παιδί από τη Σουηδία. Ο τελευταίος ο κρατής που γίνει τη Σουηδία. Και άμα πάρει βραβείο, θα το κρατήσουμε, να βγούμε 8. Λοιπόν. Πάει το βραβείο, το βάζουμε στον πάτο μας. Ναι. Πάμε τώρα στη σύγκριση του Μπερμπάτοφ με το παλικάρι αυτό που έχει τον Εντιγέ Ολυμπιακός. Για πες. Δεν λέω, καλό παιχτάκι. Ναι. Καμιά σύγκριση όμως. Ο άλλος έχει καριέρα. Άσε την καριέρα τώρα, άσε αυτή την καριέρα. Ρε. Τι τώρα 35 χρονών, τι περιμένεις? Και αυτά που κάνει είναι πάρα πολλά. Πολλά είναι. Πάρα πολλά. Πρώτος παίκτης ήταν στο παιχνίδι του Καστοζουγλίου. Mm. Πρώτος παίκτης. Τι έκανε? Τα πάντα. Έπαιρνε την μπάλα, κατέβαινε στο κέντρο, μοίραζε, έφυγε, γκολ έβαλε. Τα πάντα έκανε. Τι ήθελε άλλο να κάνει? Μεγάλη υπόθεση. Εσύ ο άλλος έκανε μια κούρσα, έβαλε ένα γκολ που άλλος το έπαιξε σε κλειστή γωνία σήμερα στο Ζάγκρεπ και τον έκανε παιχτούρα. Εσύ δεν μου λες, μπορεί να τρέξει 35 μέτρα ο άλλος ο Μπερμπάτοφ και να πλασάρει εκεί ή θα πάθει κανένα έβραμα στον δρόμο? Μπορεί να τρέξει. Μην πάθει κανένα έβραμα στον δρόμο. Και θέλει κανένα μπαλονάκι. Ποιος είπε αυτό? Αυτό το λες εσύ, φίλε μου, Λεπτόπουλε. Δεν ξέρω. Αυτό το λες εσύ. Κατάλαβες? Λοιπόν, το παιχνίδι. Ναι. Η Arsenal είναι μέσα στο παιχνίδι. Θα κάνει 3-3, να μην θυμηθείτε. Ναι. 3-3. Την Bayern την έχει για πλάκα, την έχει κερδίσει και άλλη φορά μέσα στο Μόναχο η Arsenal. Σε διπλά παιχνίδια απλώς είχε χάσει 3-0 μέσα στο Λονδίνο και είχε κερδίσει 2-0 μέσα στο Μόναχο και αποκλείστηκε. Οπότε. Σε παιχνίδια προμηθελικής φάσης. Αν περάσει ο Ολυμπιακός 16 θα λυπηθείς? Ξέρεις τα αισθήματά με τον Ολυμπιακό, Κωστή, με ρωτάς? Σε ρωτάω να με πάνε. Φυσικά και θα λυπηθώ. Χαίρομαι με κάθε ήττα του Ολυμπιακού και πικραίνω με κάθε νίκη που κάνει. Αυτό το έχω πει. Και δεν ντρέπομαι να το λέω. Ναι. Δεν ντρέπομαι να το λέω. Τώρα, Άκη, να κλείσουμε, ποιο θα είσαι? Με κανέναν. Εγώ την Παοκάρα κοιτάζω. Την Παοκάρα. Δεν με νοιάζει. Την Παοκάρα δεν με νοιάζει. Τι θα κάνουν οι άλλοι. Εγώ λέω που Παοκάρα να πάει καλά. Ναι. Που θα πάει καλά. Ναι. Το πρόγραμμα σιγά σιγά θα ελαφρύνει. Έχουμε άλλα δύο δύσκολο μάτς. Ένα με Παναθηναϊκό και ένα με στη Τρίπολη και τελειώνουμε. Μετά έχουμε Παθρακικούς, Καλονές και έτσι. Ναι. Θα ροκανίσουμε και τη διαφορά από τον, Παναθηναϊκό. Θα πάει καλά. Θα τη ροκανίσει. Θα τη ροκανίσουμε φυσικά. Εγώ σου είπα δεν θα τερματίσουμε. Στην κανονική διάρκεια του πρωτοκολλήματος. Ξέρεις τι βλέπω? Ναι. Σφαγή του Παναθηναϊκού στην Τούμπα. Αυτό το λες εσύ. Μένει να δούμε τι θα δούμε. Κάτσε ρε παιδί μου, λέω. Την Δευτέρα με γίνει το μάτς. Λέω με το μυαλό μου. Γιατί να γίνει σφαγικοστή, άλλωστε να σου θυμίσουμε Παναθηναϊκό. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ 3 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό, ναι, θα είχαμε σφαγή του ΠΑΟΚ. Αυτό λέω. Όχι, όχι. Εγώ βλέπω τα τελευταία χρόνια στο παιχνίδι της Τούμπας. Θα ωφεληθείς από το μεγάλο, άντε σταμάτα, μην μιλάς. Άκου τι σου λέω. Έναν διαιτητή 50ρίσιο να έρχεται, που είναι πάντα ο Τριτσόνης. Και πάλι ο Τριτσόνης είναι να μην θυμηθείς. Δηλαδή τώρα, άμα εσύ είσαι παίξει 70-30 θα βγεις να το πεις. Φυσικά. Εγώ σου είπα, δεν θέλω. Αυτά που παίρνει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, τα πρωταθλήματα και για το φετινό που βγήκε ένας παοκτής. Γιατί η διαιτησία που έχεις εσύ έναντι του Παναθηναϊκού είναι καλύτερη. Ξέρεις γιατί? Ξέρεις γιατί? Γιατί? Γιατί σε υπολογίζει ο άλλος. Ποτέ δεν έχω καλύτερη διαιτησία. 50 ρίσια έχω. Από τον Παναθηναϊκό. Από τον Παναθηναϊκό έχει καλύτερη. Αυτό εννοώ. Αυτό λέω εγώ. Με τον Ολυμπιακό έχει. Σίγουρα δεν έχει καλύτερη. Είσαι λάθος. Είμαι λάθος. Σε παιχνίδια playoff έφαγα δικές. Για θυμίσου του Βραζιλιάνου του Παναθηναϊκού ένα offside 2 μέτρα που μου πήρε την πρόκριση στου Champions League στου ομίλου, στα playoff ναι, μέσα στην Αθήνα. 2 μέτρα ήταν ο Βραζιλιάνος, δεν μου διαφεύγει το όνομα του τώρα. Mm. Ο ένας Βραζιλιάνος. Ποιος είπε ότι έχω διαιτησία εγώ υπέρ με το Παναθηναϊκό? Όποτε θέλουν αυτοί, θα το πάρουν το σφύριγμα, Κωστή μου. Ποιος? Ο Παναθηναϊκός. Ξέρω εγώ. Αυτοί εκεί κάτω υποστηρίζουν. Μην βλέπεις εμείς πάνω εδώ στη Θεσσαλονίκη βγάζουμε τα μάτια μεταξύ μας. Τα μάτια. Τα μάτια βγάζουμε, τι βγάζουμε. Αυτοί εκεί κάτω όταν χρειάζεται υποστηρίζονται. Και οι Αεξίδες και όλοι μέχρι και οι Παναθηναϊκοί. Mm. Αυτό το ΠΟΚ δεν βγήκε τυχαίο. Συγγνώμη. Ναι. Ο κύριος Σαββίδης δεν βοηθάει τον Άρη αυτή τη στιγμή? Ποιον τον Άρη? Ποιον, εμένα. Ναι, τον βοηθάει και λέγαμε θα γίνει σιγά σιγά η θηγετρικιά του ΠΑΟΚ. Έκαναμε τη Βέρα, θα κάνουμε τώρα και τον τότε, Άρη. Τότε γιατί λες ότι κάτω βοηθούνται, εμείς δεν βοηθιόμαστε εδώ? Δεν βοηθιόμαστε ακόμα. Δεν γίνεται. Τι δεν βοηθιόμαστε, Κωστή μου, δεν βοηθιόμαστε γιατί τώρα πάλι θα γίνουν κακός και δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, αλλά με αναγκάζεις.
Είδες με τι πάθος παίζανε τα παιδιά του Ηρακλή προχθές Κυριακή. Τι θες να κάνω. Ενώ με Πανιόνιο, με Λιβαδιά δεν είδα τέτοιο πάθος. Α. Α. Δεν θέλω να γίνω κακό, με έναν γκάζ να γίνομαι κακός. Ναι. Κατάλαβες. Να σου θυμίσω και άλλα παιχνίδια του Άρεως με το ΠΑΟΚ. Όταν έξω εγώ το πρωτάθλημα το 10 από τον Παναθηναϊκό. Με τι πάθος παίζανε τα παιδιά του Άρεως στο Χαριλάου. Α. Και άλλες ομαδούλες ήταν πιο τσιγκάκι. Light, ναι, 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 μάλιστα. Πιο light. Κατάλαβες. Μην με αναγκάζεις να γίνομαι κακός που δεν θέλω. Να γίνεις. Είναι ήρεμος απόψε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Στους χαιρετισμούς μου. Εγώ θέλω να είστε κακοί. Όσοι είναι στην γραμμή, 5 είναι στον αριθμό, μιλάνε όλοι. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Καλημέρα σας, κύριε Ραπτό. Καλημέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω κάτι για τον Αριανό των Αθηνών που σας πήρε. Ναι, ναι. Ποια ομάδα από την πόλη μας έχει τις περισσότερες νίκες με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό? Προφανώς ο ΠΑΟΚ. Προφανώς. Ο ΠΑΟΚ τι... ΠΑΟΚ τις έχει. Έτσι. Βέβαια. Άρα δηλαδή αν θα χάσει τώρα με τον Παναθηναϊκό ή αν θα κερδίσει, είτε χάσει είτε κερδίσει, πάλι κάτι θα γίνει κανένα τζουτζουμπρούτζου που λέει και ο Ραγκάτζης. Τζουτζουμπρούτζου θα γίνει. Ναι. Αυτό θα βγείτε να μας πείτε. Εσύ λες τώρα ότι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό δεύτερο μια ανάσα από τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό αυτό. Όχι, εσείς το λέτε αυτό. Εγώ λέω θα κερδίσει. Αυτό εννοούσε ο Αριανός. Εγώ λέω θα κερδίσει. Γιατί... Εσείς το λέτε. Να σας ρωτήσω, κύριε Ραπτόπουλε, κάτι. Ναι. Όταν πήγαν οι παοξίδες αυτοί οι 40-50 στο Βόλο, ναι. Ποια εποχή ήτανε? Το Πασόκ είχε βγει ακόμα. Δεν μιλάω για... Ας αυτά τα πάντα. Ναι. Το 80 δεν ήτανε? Το 80, ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, να σας ρωτήσω κάτι. Ποιοι φιλαθλοί όλοι μαζί φωνάζανε Μαρία με τα κίτρινα, τραγουδούσανε? Αυτό το Μαρία με τα κίτρινα τι ήτανε? Δεν ξέρω, ρε Ραπτόπουλε. Όλοι μαζί δεν το τραγουδούσατε στο Χαριλάου και Αριανοί και Ολυμπιακοί? Αυτό ποιος το τραγούδισε? Ε? Τι τραγούδι είναι αυτό? Δεν ξέρω, Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα? Τον άντρα σου ή τον γείτονα? Ναι. Ποια το τραγούδι, δεν θυμάμαι. Η Γαλάνη. Η Γαλάνη, ναι. Ναι. Να σας ρωτήσω, κύριε Ραπτόπουλε, κάτι άλλο. Ναι. Όταν έγιναν εδώ τα εγγένεια του γραφείου του Άρεως για του Ολυμπιακού, ποια ομάδα είχε πάει? Θυμάστε, κύριε Ραπτόπουλε? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε, κύριε Ραπτόπουλε? Όταν έγινε ένα σύνδεσμο στην Κρήτη του Ολυμπιακού. Στην Κρήτη? Ναι. Ναι. Ποια ομάδα από εδώ από την πόλη μας πήγε εκεί πέρα? Ποιο σύνδεσμο μάλλον άλλος? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάστε, κύριε Ραπτόπουλε? Εσύ. Τις μεταγραφές που κάνει ο Άρνεσε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Στον Άρη ποιοι τις κάνανε, κύριε Ραπτόπουλε? Οι οπαδοί. Δεν θυμάστε, κύριε Ραπτόπουλε? Οι οπαδοί. Α, θυμάστε, θυμάστε. Οι οπαδοί. Θυμηθήκατε, έτσι. Οι οπαδοί. Α, μπράβο. Ποιος βγήκε να πει για τις μεταγραφές του Άρη? Κανένας. Κανένας. Απλούστατα τώρα βγαίνουν οι ουδέτεροι. Ναι, ναι. Οι ντεμέκ ουδέτεροι. Ναι, ναι. Και λένε γιατί κάνει τις μεταγραφές του Άρνεσε. Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Ραπτόπουλε, είπατε για τον κύριο Καρυπίδη. Μαρινάκης Αλαφούζος είχανε το Sky μαζί. Κάποτε. Κάποτε, ναι, κάποτε, για κάποτε μιλάμε. Δηλαδή, 6 μήνες έπαιρνε τα σπόρια ο Ολυμπιακός και 6 μήνες ο Παναθηναϊκός, που ήτανε συνέτεροι. Όχι. Ε? Όχι. Τότε γιατί, τι πρόβλημα έχετε αν έχει σχέσεις εργασίας ο Σαββίδης με τον Καρυπίδη? Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Πρόβλημα είναι. Ναι. Μα είναι, σας, μα, είναι μα είναι ευλογία. Είναι ευλογία. Βέβαια. Αυτά θα λέτε, κύριε Ραπτόπουλε. Να σας ρωτήσει, κύριε, και κάτι άλλο, κύριε Ραπτόπουλε. Μα ευλογία είναι. Επειδή ξέρετε ότι σας συμπαθώ, σας εκτιμώ κιόλας. Ναι. Πήρες κανένα παστέλι μωρικότα, κανένα τυρόψωμα, ελαιόψωμα να σε δώσει ο φούρναρης. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, Κωστάκι μου, έτσι. Τον Άδωνη, λέω. Κωστάκι μου. Ποιον... Ο Άδωνης από τη Γερμανία. Ποιον Άδωνη, λέει, τι λένε. Ξέρεις ότι σε εκτιμώ. Ναι. Σε δίνει δηλαδή ο Φουρνάνης κανένα ελαιόψωμο, μωρικότα και κάνεις κοκοκό και ο άλλος σε δίνει κανένα παστέλι? Ναι, ναι. Ξέρεις πόσο σε εκτιμώ, Κωστάκι μου, ναι, ε? Ναι. Σαύρα, που σε λέει κιόλας, ας πούμε. Και εγώ σε λέω. Ναι. Κωστάκι μου, εισιτήρια βγάλαμε τίποτε για το παιχνίδι? Ποιο εισιτήρια? Τι έγινε στο Καφταντζόγλιο, ρε? 10.000, με τα διαρκείας μαζί. Α, δηλαδή ρε πάω. Ξεφτυλίστηκες τόσο πολύ. Δηλαδή. Έπαιζε σε τιμωρημένη τούμπα. Ναι.
και δεν μπόρεσες να τους στείλεις τα τάρταρα. Τιμωρημένη τούμπα. Ε, ναι. Γιατί το λες αυτό? Εάν αναλογηθείς τον κόσμο που έχει όταν ο ΠΑΟΚ είναι τιμωρημένος, τόσο ήταν κανονικά και στο Καφατζόγλιο. Γεια χαρά. Επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, Ζαμπίδη, με μάγουλα. Έλα, ρε. Τι λέει ο Παρουτζής? Καλά δεν τρέπεσαι, ρε Παρουτζή, τώρα? Τούμπα και κλεισμένο το θυρών. Έτσι. 15.000 κόσμο έφαγε στη φάπα. Από το 98 σε χογκόμενα να πούμε και χαίρεσαι. Εσύ να πούμε και βγήκε κι άλλος ο Βλάχος από τον πόγο μου και είπε ότι παίξαμε με πάθος. Ντερμπι πόλης είναι, ρε, τι θέλει να παίξουμε? Από το 98 σε χογκόμενα να πούμε και μιλάς. Μέσα στο Καφτατζόγλιο. Άλλος ο γιατρός εκεί δίπλα τι δίνει? Δύο πακέτα τσιγάρα είπες, τι δίνει? Όχι, ρε, διακόπτει το κάπνισμα. Τι δύο πακέτα? Α, το διακόπτει. Εσύ τι θες να σε δώσουμε τσιγάρα? Ήθελα να πω για το γάβρο από την Καστέλα, τον, ναι, Ολυμπιακάκια. Ναι. Αντί να μας μιλήσει, μιλάω σιγά να πούμε γιατί κοιμούνται μέσα. Το κατάλαβα. Αντί να μας μιλήσει για την νίκη του Ολυμπιακού, της πιο βρώμικης ομάδας να μην στην Ελλάδα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Κουκουέ μαζί του ποδοσφαίρου. Για αμέσως επόμενη ποια είναι? Ο Ηρακλής. Αλλά είναι καθαρή. Βρώμικη ομάδα? Όχι, καθαρή ομάδα. Καθαρή, ναι. Ναι. Ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης, ο Λεβέντης ο Ηρακλής. Ναι, σωστό. Ναι. Βγήκε να μας πει για τους συνδέσμους του Ολυμπιακού. Ρε, εσύ Ολυμπιακάκια, τσίπουρο με τσάι πίνεις, ρε. Τσίπουρο με τσάι. Τσίπουρο με τσάι πίνεις. Ωραίος διασμός. Βγήκε να μας πει, να πούμε. Αν είναι δυνατόν. Όσο για τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, τον Ηρακλή, έχω να πω ότι το γήπεδο μας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, γιατί μαζεύω πάρα πολύ κόσμο, γήπεδο, και από ανατολικές και από δυτικές συνοικίες. Ναι. Το μπάσκετ στην Ελλάδα, όπως ξέρεις, Ραπτόπουλε, το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα το πήρα εγώ το 1928, άρα μετά δεν ξανασχολήθηκα, γιατί όπως λες και εσύ, το μπάσκετ δεν έχει σημασία. Το πήρες. Ναι. Το πήρα και έφυγα. Όλοι ξέρουμε το 1971 είχα 45.000 και κόσμο με τον Παναθηναϊκό και άλλα 10.000 απ' έξω. Άρα είχα τρομερό και έχω τρομερό λαό. Και τώρα όσο για την ομάδα της γειτονιάς, για να μην ξεχνιούνται εκεί και κάτω, ναι, θα το ξανατραβήξω το ρούζι. Θα το ξαναρίξω στη βήτα όταν ανέβει. Πάλι. Δεν σε ξεχνάω, θα ξαναρίξω όταν θα πας να βγάλεις τη γλώσσα. Θα την κόψω. Επόμενος κύριος, έβγαλες γλώσσα με ένα 3-3, έβγαλες γλώσσα. Γλώσσα έβγαλες βέβαια γιατί δεν ήρθαν τα παόκια εκεί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη σου γλώσσα. Ναι. Γεια σου Κώστα. Γεια σου φίλε. Πες μου φίλε δύο νούμερα από το 1 έως το 28. Από το 1 έως το 28. Ναι. Το 30. Όχι, ρε, πλάκα σε κάνω. Το 27 και το 23. Ωραία. Πάμε λοιπόν, λέγε. Ναι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, θα δώσω τα χαιρετίσματά μου στον αδερφό μου που δουλεύει τώρα. Πού? Μέχρι το πρωί. Δουλεύει σε Κιούρι, τι να πούμε. Ωραίος. Κάρκας λέγεται. Κάρκας ο Γιώργος. Πού είναι? Δουλεύει για το γιο του. Έχει στο IKEA από πίσω. Ωραίος. Αποθήκες. Ωραίος. Ναι, τα χαιρετίσματά μου. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα θα πω μόνο. Γι' αυτόν εδώ το γάβρο, εγώ Αργιανός είμαι από την Τριανδρία. Αργιανός από την Τριανδρία είσαι, ναι. Ναι, Ξενάκης λεγόμαι. Ξενάκης Αντώνης λεγόμαι, δεν έχω πρόβλημα από το όνομά μου. Κάτσε ρε, εσύ είσαι ο Ξενάκης. Ο Κάργας ποιος είναι? Ναι, ναι. Φιλαράκι μου είναι, ναι. Αδερφός σου, νόμιζα πραγματικός αδερφός. Ξενάκη έπαιζες μπάλα μικρός? Έπαιζα, ναι. Τέρμα! Άστα αυτά, τέρμα έπαιζες? Άστα αυτά, όχι, ο ξαδερφός μου έπαιζε τέρμα. Το θυμάμαι το ξαδερφό. Ναι. Με το φάνηλες. Ναι. Ναι, άστα αυτά. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω για αυτό το γάβρο να πούμε από την Καστέλα. Ναι. Άμα πατήσεις στο Google, αυτός εσύ τώρα να πούμε... Τι να πατήσω? Άκου να σας πω, αυτός τι θέλει και λέει τώρα, λέει το σύνδεσμο του γάβρου, που λέει στη Γερμανία. Αυτός είναι, άμα πατήσεις στο Google κοροϊδο.gr, αυτό είναι τα ζευγάλα, την Καστέλα. Κοροϊδο.gr, ναι. Όπως, ναι, όπως λέει να πούμε και ο Φωτόπουλος σε μια ταινία, Φωτιά και Λάβρες μου, αδερφάκι μου. Το είπα Φωτόπουλος. Θέλει να καεί ο συνδεσμός τους. Τι θέλει τώρα εκεί πέρα? Ποιος θα τον κάψει? Ναι, τι θέλει και ανακατεύεται αυτός? Ναι, τι θέλει? Εσύ είσαι συνδεσμήτης. Και ανακατεύεται. Συνδεσμήτης. Αυτός είναι σαλιάρης, ρε. Σαλιάρης, να σας ακούω κάθε μέρα. Σας ακούω εγώ, σας ακούω πολλά χρόνια. Mm. Παίρνω πολύ ωραία και πού. Ναι.
Αλλά τι θέλει τώρα και παίρνει συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Λέει. Είναι ο παδός. Νέος Αγιάρης. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά τα φιλιά μου. Ναι. Τα φιλιά μου σε όσους δουλεύουν. Ωραία. Αυτή τη στιγμή. Και βγάζουν το μεροκάματο για τα παιδάκια τους. Τίποτα άλλο. Έτσι. Καληνύχτα. Γεια σου Ξενάκη. Υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σου Ξενάκη. Υγεία πάνω απ' όλα. Ο Ξενάκης. Έλα Ξενάκη. Επόμενος. Ναι, βέβαια. Τον θυμάμαι από τον ξάδελφο του Τερματάρα ήταν. Έλα φίλε. Έλα φίλε, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι πόρ τελευταίο. Ναι. Δεν μου λες, ναι. Από τελευταίο είμαι. Όχι, ο πόρ τελευταίο. Α, πρώτο τελευταίο. Όχι, πόρ τελευταίο. Ναι. Άκουσε με λίγο. Σ' ακούω ένα φίλο μου στο ράδιο από το αμάξι και ερχόμαστε σπίτι και σε άκουσα τυχαία. Ναι. Σε κατάλαβα, εσύ στο τηλεάτσι, δεν είσαι που βγαίνεις. Ναι. Και μπήκα εδώ στο Google, πάτσα το τηλέφωνο του σταθμού για να σε πάρω τηλέφωνο. Δεν μου λες, ο Μπερμπάτο αυτό ο άσχετο παίκτη είναι, για εξήγησε μου λίγο. Γιατί σε ακούω, μιλάς με μένος εναντίον του και δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει εσένα. Εδώ, έτσι όπως παίζει τον Μπάουκ, δεν μ' αρέσει. Ωραία, έτσι όπως παίζει. Ποιος θα του βγάλει, ρε φίλε, μια παλιά, για πες μου λίγο. Ο Πέλκας. Ο νέος Κούδας, ρε φίλε. Σε αυτό συμφωνούμε τουλάχιστον. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα δεκάρι και περιμένουμε αυτό το Τζίμι Ροτ, πώς το λένε. Ο Τζίμι Ροτ. Που πει μέσα και του βγάλει καμιά κάθετε. Ο Μπερμπάτο τι θέλει να σου κάνει. Με την Ηρακλή μέχρι. Τη μικρή περιοχή του Πάγκου ήρθε να πάρει την μπάλα. Ναι. Διαβλέπετε, προσπαθεί. Σιγά σιγά προσπαθεί να επανέλθει στα σιγά σιγά. Σιγά σιγά, εντάξει. Σιγά σιγά, εντάξει. Τον περιμένουμε. Εντάξει. Ναι, τον περιμένουμε. Ωραία, μέχρι εδώ. Εντάξει, να μας βγάλει το ράκι σου, δηλαδή για πες μου λίγο, για να σε καταλάβω. Όμως όταν θα έρθει στα συγκαλά του από τον Παναθηναϊκό, πώς βαθμούς θα είσαι από μακριά. Σε αυτό συμφωνώ. Συμφωνείς. Τώρα όμως, από τη στιγμή που έρχεται ανέτοιμος, σιγά σιγά, αν γνωρίζεις από το άθλημα, που μάλλον επειδή ασχολείσαι γνωρίζεις. Για να έρθει τα καλά του πρέπει να υπάρχει και μια διαδικασία. Πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει ο Μπερμπάτοφ? Αναλόγως, τι ζητάς από τον Μπερμπάτοφ? Όχι, όχι. Ένα χρόνο δεν έχει, ένα χρόνο έχει ο άνθρωπος. Ένα συν ένα, ναι. Ένα χρόνο. Δηλαδή άμα αυτός είναι έτοιμος, δηλαδή τον Ιανουάριο. Πρέπει και εμείς είμαστε ας πούμε τέταρτοι. Θα ένα πούμε. Μήνα, ναι. Υπολογίζω, συγγνώμη, σε ένα μήνα υπολογίζω να είναι έτοιμο. Σε ένα μήνα από τώρα. Εσύ βγαίνει με τον τρόπο που το φέρνει. Ναι. Εσύ τον βγάζει τον άνθρωπο άχρηστο. Όχι, δεν τι άχρηστο. Δεν με παρουσιάζει στον πάο που κριτικάρω αυτό που πρέπει να δώσει ο σέντερφορ. Έτσι ωραία. Πρέπει. Δεν μου λε με το τέρμα τι γίνεται. Το βγάλανε τώρα. Τώρα τον βγάλανε άχρηστο. Εγώ τον είδα τον Ιούλιο. Δεν ξέρω. Ωραία. Τέρμα δεν υπάρχει. Πάντα μεγάλη. Πας να κάνεις μεγάλη ομάδα χωρίς τέρμα. Σωστό. Σωστό μέχρι εδώ. Σωστό. Ωραία. Να πιάσουμε τώρα τα μπακ. Γελάει. Εντάξει. Σωστό και εδώ. Σωστό και εδώ. Ο Μαλεζάς γιατί δεν έπαιζε. Για παράδειγμα βλέπεις δεν πάει καλά ο Κώστα, γίνεται το λάθος του Σάμπο. Γιατί δεν βάζει μέσα. Γιατί δεν το φέραν αυτοί εδώ μεταγραφή. Το φέραν άλλοι. Το φέραν εδώ. Αυτό. Να σου πω και κάτι, δεν ξέρω τώρα τι λέτε εκεί πέρα. Ράδο, αυτό, αυτή είναι αλήθεια, δεν. Να σου πω μία άποψη, δεν ξέρω αν την έχουν πει. Έβλεπα το παιχνίδι από την τηλεόραση. Ναι. Κερδίζει το πέναλτι του Μπερμπάτοφ. Εσύ θα με καταλάβει τώρα τι θα σου πω. Κερδίζει το πέναλτι του Μπερμπάτοφ. Ναι. Δείχνει κάμερα κατευθείαν στον πάγκο. Ναι. Είδες τι έγινε στον πάγκο. Πριν την εκτέλεση. Δείχνει τον Τούντορ και χοροπηδάκι αγκαλιάζεται. Και λέω στο διπλανό μου. Λέω καλά ρε πούστη, τι κάνει αυτός. Ναι. Είναι δυνατόν. Πριν μπει το πέναλτι, έμπειρος παίκτης, έμπειρος Γιουβέντους. Δηλαδή αν αποκρούσω το πέναλτι και φάμε κανένα γκολ, τι θα γίνει. Γίνεται η φάση, μου λέει ο άλλος, μου λέει δεν παίζεις, μου λέει. Δηλαδή λέω, εσύ καλά. Τώρα, χέρι στο πάω πέναλτι. Εντάξει. Και να μην το χτυπήσει ο Μπερμπάτοφ, λες. Όχι, δεν είπα για τον Μπερμπάτοφ. Δεν είπα για τον. Εγώ σου λέω, εγώ σε έπιασα τον προπονητή τώρα. Κερδίζει. Ο Πάο πέναντι στο 90 ναι. Και δείχνει τον προπονητή στον πάγκο και πανηγυρίζει λες και έχει μπει το πέναλτι. Και εγώ λέω καλά είναι δυνατόν τώρα να πανηγυρίζει πριν την εκτέλεση και να χοροπηδάει και να σκουτιέται. Και δες τι έγινε. Εντάξει ο άνθρωπος σου λέει 90 είναι 3-2 κερδίζω, το κάνω 4-2 και περνάω. Επιδέξουμε λίγο. Εντάξει, λογικό ο άνθρωπος. Εντάξει. Φίλε δεν υπάρχει πάλι δεν υπάρχει ούτε αρχή ούτε τέλος σε αυτήν την ομάδα αλλά μπάσκετο δεν θα το συζητήσουμε, αλλά εγώ σε ξέρεις τι με στεναχωρεί εμένα, τι με προβληματίζει. Πέρα. Το γεγονός ότι πήρε τον Μπερμπάντοφ στον ΠΑΟΚ και έχει τόσα προβλήματα που και αυτός βγαίνει σαν ένα ακόμα πρόβλημα αντί να βγει ο ηγέτης σου. Δηλαδή αυτό τον παίρνεις για να σε σηκώσει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Και εσύ, ερχόμενος ο Μπερμπάντοφ, έχεις τόσα προβλήματα και ένα ακόμα του Μπερμπάντοφ. Και ένα ακόμα. Ναι. Συμφωνώ. Δεν μου λες πέρσι τον Ομπόα που το φέραμε
Ο Νομπόα είναι παίκτης μεγάλου βεληνικούς. Δεν ξέρω αν παρακολουθούσες εκεί που έπαιζε. Δεν με νοιάζει εκεί που έπαιζε. Εγώ ξέρω τι έκανε εδώ. Ναι, έβγαζε τα βυζιά της γυναίκας του στα πάρτι και σούρωνε μέχρι το πρωί. Μπάλα δεν έπαιξε. Αυτός πώς θα παίξει μπάλα, δηλαδή ποιον έχει δίπλα του για να παίξει μπάλα. Πες μου εσύ στην 11η την περσινή που ήταν μέσα, με ποιον μπορούσε να συνεργαστεί. Ρε φίλε, από τη σούρα που είχε, τι μπάλα να παίξει τώρα, πλάκα με κάνεις. Γελάει. Καλό βράδυ, για χαρά. Τι να παίξει ο Νομπόα. Νομπόα έβγαζε τα βυζιά της γυναίκας του, τα βγάζανε πρώτη σελίδα. Λέει ο άλλος, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, τη γυναίκα του Νομπόα. Πά ψάξει να βρεις τώρα. Η γυναίκα του Νομπόα ο ένας, η γροθιά του Γκαρσία ο άλλος, το φρύδι το βαμμένο, η μεγάλη πορεία του αλλού. Εγώ είμαι πέμπτος να πούμε και οι άλλοι που πάρουν το πρωτάθλημα και κουτομάνικο φορά ακόμα το χειμώνα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Τελευταίος είναι ο Βίλος. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Λοιπόν, είμαι Αριανός. Μπράβο. Είμαι από Γαλατάδες γεννησόν. Της Γαλατάδες, ναι. Λοιπόν, ναι. Ήθελα να επισημάνω κάτι. Ο προπροηγούμενος, ο οποίος μιλούσε για το συγκεκριμένο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, το 76 που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρώτο πρωτάθλημα. Βεβαίως. Που τραγουδούσαν, λέει, οι Ολυμπιακοί με το... Ποιο Ολυμπιακοί, τι δουλειά έχει ο Ολυμπιακός. Οι ΠΑΟΚτζίδες τραγουδούσαν. Μαρία με τα κίτρινα, ποιον αγαπάς καλύτερα. Και τον κόλπο το έβαλε στο 76 ο Σταυρίδης. Ο Σταυρίδης. Αν θυμάσαι καλά. Το πανηγύρισε. Ο ΠΑΟΚτζίδης. Και πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Ναι. Και πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Μην παραποιούν την ιστορία. Άλλοι πήγαν στο Βόλο και στείλανε τα πανό τους. Ναι. Καταλάβατε. Μάλιστα. Ναι. Μαρία με τα κίτρινα τραγουδούσαν οι ΠΑΟΚτζίδες. Το Χαριλάου ήταν 20.000 κόλλος ΠΑΟΚτζίδες με κίτρινα καπέλα. Οι ΠΑΟΚτζίδες, ναι. Ακριβώς. Κωστή, δεν μπορεί να μην τα θυμάσαι αυτά. Πού να τα θυμάμαι, από το 76 δεν πήγαινα στο κήπεδο. Α, δεν πήγαινε. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί για αποκατάσταση αλήθειας πήρα τηλέφωνο. Όχι τίποτα άλλο. Εσύ όταν κέρδισε ο Άρης στην ΑΕΚ, χάρηκες τότε. Όχι. Όχι, Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή το Τσοβλάκι ήταν οι Αριανοί, τότε θες να πεις. Ένας καλός Αριανός πρώτα είναι αντιπαουκτζής. Ένας καλός παουκτζής πρώτα είναι αντιαριανός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, αλλά ο παουκτζής είναι και αντιολυμπιακός, ενώ εσύ δεν είσαι. Ποιος το είπε ότι είναι αντιολυμπιακός. Ο παουκτζής δεν είναι. Να μην ξεχνάμε ότι αγόρασε Λίμπερκτ τον Μπανιώτη μαζί. Ο Μπανιώτης. Έτσι. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν. Χάρηκα που σε άκουσα, Κωστή. Τώρα... Έχω παράλληλα τρεις φορές. Ναι. Έχω παράλληλα τρεις φορές. Είμαι. Ο Τζόρνταν θα με ξέρει. Έρχεται πουλάει αυτά. Παστέλια εκεί πέρα. Ναι. Εγώ έχω γυράδικο, περνάει από το μαγαζί μου. Καλό γυράδικο. Ναι, καλό γυράδικο. Ωραία. Κάρβουνο το γύρο. Κάρβουνο, Κωστή, και σε προσκαλώ να έρθει κάποια στιγμή. Στου Γαλατάδε θα το βρω όμω το χωριό και. Μπαίνοντας μέσα στο χωριό αριστερά, είναι στην πρώτη πλατεία εκεί. Στην Κρία Βρύση είσαι, δηλαδή δίπλα. Ναι, πριν πάμε στην Κρία Βρύση. Α, πριν είσαι. Ναι. Ωραίος. Λοιπόν, και άλλη φορά σε έχω καλέσει, εν πάση περιπτώσει δεν μου έκανες την τιμή να δεις. Δεν προλαβαίνω ρε γάμο. Δεν έχω χρόνο γάμο. Ακόμα με τον Τζούρτζεβιτς σας είχα καλέσει. Ναι, είχα. Μην μου θυμίσεις αυτό, πριν 10 χρόνια. Ναι, πριν 10 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ, Κωστή, λέω ότι κάποια στιγμή θέλω να έρθεις εδώ πέρα. Γιατί έχουμε πολλούς Αριανούς στο στέκι. Θα χαρούν πολύ που θα με δούνε. Το μαγαζί μου στέκι λέγεται. Στέικ, ναι. Στέικ, ναι. Ναι. Λοιπόν, θα χαρούν πολύ. Καμιά φορά... Θα χαρούν ναι. Που θα με δούνε, χαρά που θα κάνουν οι Αριανοί που θα με δούνε στο χωριό, βέβαια. Μεγάλη χαρά να πάρουν. Ξέρουν πολύ καλά ποιος είναι ο Κωστής. Πολύ καλά. Τα λέμε, σε ευχαριστώ, σε φιλώ. Γεια χαρά, καλή δουλειά να έχεις. Μάρθα Πασιάτα σε 6.44 και Νίκος Βανδόρος. Βανδόρο, είχαμε κάνει ηθοποιό, Βανδόρο. Βανδόρος. Πολύ αρχοντικό επίθετο, μοναδεφάκι μου. Τίτος Βανδίστερ. Βανδίστερ, ναι. Με 128, ξαναλέω. Μάρθα Πασιάτα, 6.44, τελειώνει το κινητό της και Νίκος Βανδόρος σε 128. Θα έρθουν στην Εγνατία. 63. Ναι. Στον
Στον Εκδόροφ, ναι, λοιπόν. Μπανιώτης. Η μαρμίτα μόλις ανέβηκε σε υψηλή ποιότητα. Μπείτε να τη δείτε στο rapto.gr. Ο κομμουνιστής δουλεύει επιτέλους σε φουλ ρυθμούς. Καλή συνέχεια με Γιάννη Χιλιτίδη, φίλια. Καληνύχτα. Και 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 με Γιάννη Χιλιτίδη, φίλια.